Τι είναι, τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, ποιος την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά. Φυσικά δεν προτείνω τίποτα το ριζοσπαστικό. Δεν έχω να προτείνω τίποτα το ριζοσπαστικό. Απλώς πρέπει να ξέρουμε που βρισκόμαστε, πού πάμε, να τηρούμε το λαό ενήμερο για τα σύν και για τα πλήν. Μαζί θα εγγυηθούμε την ενότητα του κινήματος. Μαζί θα την εγγυηθούμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάτοντα αστέρ στα δημόσια πράγματα του τόπου. Ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται σε τιμάρια. Πρόδωσαν το 47% του ελληνικού λαού. Πρόδωσαν τα συμφέροντα. Την ίδια περίοδο που η Ελλάδα βιώνει μια πρωτοφανή πολιτική κρίση, ο κόσμος συνταράσσεται από ιστορικές αλλαγές. Το τείχος πέφτει και ο υπαρκτός σοσιαλισμός καταραίει. Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, αλλά και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Για πάλι ΠΑΣΟΚ! Για την ελπίδα! Η υγεία του Ανδρέα Παπανδρέου επιδεινώνεται και στο κίνημα ξεσπούν οι πρώτες συγκρούσεις με στόχο την ηγεσία του κόμματος. Η αριστερή πτέρυγα έρχεται σε μετοπική σύγκρουση με μια φουρνιά στελεχών, οι οποίοι προτάσσουν το ρεαλισμό και την αποδοχή των επιταγών του μονοπολικού κόσμου. Το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου φεύγει από τη ζωή και το ΠΑΣΟΚ προχωρά στο τέταρτο συνεδριό του. Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό. Ένα συνέδριο άκρος πολιτικό, όπου οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις είναι σφοδρές. Από τη μία πλευρά ο Κώστας Σιμίτης και από την άλλη ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Εν τέλει, ο Κώστας Σιμίτης αναδεικνύεται σε νέο πρόεδρο του κινήματος. Και από την εποχή του ΠΑΣΟΚ και λαού στην εξουσία, περνάμε στην εποχή του εξυγχρονισμού. Εφόσον δεν εκλεγώ πρόεδρος, θα παραιτηθώ από πρωθυπουργός. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρεσαι. Συντροφή, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβασμός στον ομιλητή. Μακριά από τη λογική του Ανδρέα, ο νέος πρωθυπουργός εγκαινιάζει ένα νέο μοντέλο άσκησης πολιτικής. Ο Σιμίτης μπορεί να υστερεί σε ρητορική δυνότητα και η σχέση του με τον κόσμο να μην θυμίζει σε τίποτα αυτή του Ανδρέα. Αλλά όπως μας είπαν, ήταν εκείνος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έφερνε εις πέρας τους στόχους που έθετε. Είναι το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο η μεταρρυθμιστική, εξυγχρονιστική του πλευρά αρχίζει να παίρνει το πάνω χέρι με διάφορες απόπειρες προγραμμάτων οικονομικής και δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά με τον Ανδρέα πάντα στο τιμόνι. Και είναι και η τρίτη περίοδος που είναι το ΠΑΣΟΚ εξυγχρονιστικό, αλλά χωρίς τον Ανδρέα. Με τον Σιμίτη αρχηγό, ο οποίος στην πραγματικότητα συνεχίζει απολύτως αυτό που ο Ανδρέας έχει ξεκινήσει στα τέλη του 1993, το ίδιο πρόγραμμα με τους ίδιους ανθρώπους, με το ίδιο οικονομικό επιτελείο, με μεγαλύτερη συστηματικότητα, και βέβαια χωρίς την ίδια δυνατότητα, πώς να πω, γείωσης του πολιτικού προγράμματος στο λαϊκό αίσθημα. Και από αυτή την άποψη, ναι, το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε μεν την εξυγχρονιστική του πρόθεση, αλλά δεν την γείωσε ποτέ με το λαϊκό αίσθημα. Τι συμβαίνει με την εκλογή Σιμίτη, τι σημαίνει η εκλογή Σιμίτη ως προς την αλλαγή της πορείας του ΠΑΣΟΚ? Α, τίποτα σημαντικό. Συνέχεια είναι του προηγούμενου. Εκτιμάτε ότι είναι συνέχεια. Δεν σηματοδοτεί μια στροφή. Στο τέλος σηματοδότησε μια στροφή. Λοιπόν, στην αρχή ήταν συνέχεια. Λοιπόν, άπειροι αξιωματούχοι, λίγοι πολιτικοί, ότι έπρεπε να δώσουμε μια πολιτική σοβαρή λύση στο θέμα. Και εμείς κρίνουμε ότι οι άλλες δύο υποψηφιότητες δεν τα έχουν αυτά. Και ιδιαίτερα η μία. Να μην τη συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και έτσι στηρίξαμε Σιμίτη. Και εγώ το στηρίξω. Γιατί είναι ήταν ένας σοβαρός σοσιαλδημοκράτης αντιδεξιός πολιτικός. Ξέρουμε εν γνώση μας
Αλλά χρειαζόταν να έχουμε μια σοβαρή ηγεσία που θα πάμε σε πιο πέρα φάση. Διότι ήδη η ηγεσία Παπανδρέου είχε συμφωνήσει με το Μάστριχτ για όλο το δημοσιονομικό πακέτο που ερχόταν. Γιατί μετά από την απειλή του Δουνουτού ήρθε το Μάστριχτ. Αλλά ο κόσμος ασχολείται με αυτά. Και μετά έρθει ο Σόιμπλε. Στην επόμενη ιστορική περίοδο, δηλαδή μετά τον Ανδρέα, όταν επανήλθε στην κυβέρνηση, πάλι έκανε τεράστιες αλλαγές και δομικές αλλαγές άλλου τύπου πια αυτή τη φορά σε σχέση με τις πρώτες, ας πούμε, γιατί άλλαξε και ο ίδιος ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχε μια άλλη, δεν υπήρχε ο κόσμος των δύο υπερδυνάμεων. Υπήρχε η κατάρρευση του υπαρχού σοσιαλισμού. Υπήρχε η προσχώρηση του Πασόκ σοσιαλδημοκρατία. Υπήρχαν πράγματα, γεγονότα ιστορικής μορφής, τα οποία καθόρισαν τη σχέση μας με τον κόσμο και της παράταξης με τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια φυσική εξέλιξη. Μια αλλαγή ιδεολογική και μια αλλαγή οργανωτική. Η ιδεολογική αλλαγή είναι ότι ουσιαστικά οι αρχές διακήρυξης 3 Σεπτέμβρη ήταν ένα κενό γράμμα και ουσιαστικά η νέα ηγεσία από τον Κώστα Σιμίτη έφερε και στηρίχθηκε σε μια άλλη ιδεολογία. Αυτό το οποίο λέμε η ιδεολογία του τρίτου δρόμου, του εξχρονισμού της κοινωνίας, μια αντίστοιχη λογική η οποία υιοθέτησε το Εργατικό Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Τόνι Μπλερ και το S5 στη Γερμανία υπό την ηγεσία του Σρέντερ. Αυτό τι σήμαινε? Ότι ουσιαστικά μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ κοινωνικά από τη Συμμαχία των Μη Προνομιούχων, το οποίο είχε οικοδομήσει την δεκαετία του 70, στα αυτά τα οποία λέμε δυναμικά κοινωνικά στρώματα, στους επιχειρηματίες τη δεκαετία του 90. Είναι όμως μια εποχή που πρέπει να πούμε ότι η κομμουνιστική ιδεολογία και τα κομμουνιστικά καθεστώτα καταραίουν το 1990. Υπάρχει κυριαρχή, μια εφορία του καπιταλιστικού συστήματος για μια τάση για απελευθέρωση και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου, αυτό το οποίο λέμε παγκοσμιοποίηση, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε η κίνδυνη και κατανοούν οι σοσιαλιστές του 90 τους κινδύνους της κοινωνίας από την παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε ωφέλη τα οποία τα αποδέχονται, είναι ότι βλέπουν τον κίνδυνο, αλλά το βασικό και το φιλοσοφικό για μένα είναι ότι σταματάει να βλέπουν τους ανθρώπους ως μέλη συλλογικοτήτων, όπως είναι τα εργατικά συνδικάτα και όπως είναι τα κόμματα. Άρα λοιπόν τα βλέπουν ως άτομο, και όπου ως άτομο εννοούν τη μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν έχουμε και ιδεολογικά μια προσαρμογή των κομμάτων των σοσιαλιστικών σε μια, κατά την άποψή μου, νεοφιλελεύθερη αντίληψη, την οποία στην Ελλάδα ενσάρκωσε η νέα ηγεσία από τον Κώστα Σιμίτη, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι ήταν η συνέχεια των αλλαγών το οποίο είχε γίνει το ΠΑΣΟΚ από το 1985. Ο Σιμίτης και η περίοδος του εξυγχρονισμού είναι η ίδια αντίληψη που αρχίζει να επικρατεί στα περισσότερα προοδευτικά, σοσιαλδημοκρατικά, αριστερά κόμματα της Ευρώπης. Να θυμίσω ότι ποιοι ήταν οι συνομιλητές εκείνη την περίοδο. Ο Νταλέμα στην Ιταλία, ο Ροκάρ στη Γαλλία, ο Σρέντερ στη Γερμανία, ο Μπλερ στη Βρετανία. Βλέπουμε λοιπόν μία στροφή συνολικά του σοσιαλιστικού χώρου στην Ευρώπη σε αυτό που θα έλεγα ότι ήταν ένας συμβιβασμός της σοσιαλδημοκρατίας και των σοσιαλιστικών δυνάμεων, όπου στην ουσία δεχτήκαν την έννοια της παγκοσμιοποίησης και της αλλαγής του σκηνικού μετά το 89, γιατί την κρίση ταυτότητας δεν την πέρασε μόνο η κομμουνιστική αριστερά. Κρίση ταυτότητας πέρασαν όλες οι σοσιαλιστικές και αριστερές δυνάμεις, άρα και οι σοσιαλιστικές δυνάμεις μετά το 89. Συνεπώς, επιχείρησαν τότε να εφαρμόσουν την οικονομική πολιτική και την απορρίφμιση στις αγορές και στην εργασία σε μεγάλο βαθμό της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού, διατηρώντας και προσπαθώντας να διατηρήσουν το κοινωνικό κράτος.
Αυτό ήταν το εγχείρημα. Φυσικά αυτό το εγχείρημα δεν μπορούσε να ευοδοθεί. Από τη δεκαετία του 90 και μετά άρχισε να υποχωρεί η συλλογική δράση. Δηλαδή, θα έλεγα ακόμα περισσότερο μετά το 96, άρχισε να αποκτά περισσότερη ισχύ η κοινοβουλευτική ομάδα, να το κόμμα περισσότερο να λειτουργεί ως εκλογικός μηχανισμός και κόμμα στελεχών. Οι αλλαγές, όπως σας είπα και στην αρχή, ξεκινάνε από το 89. Η πτώση του ύπραστου σοσιαλισμού ήταν τεράστια. Ξέρουμε ιστορικό γεγονός που επηρέασε τα πάντα. Και φυσικά επηρέασε και το ΠΑΣΟΚ, επηρέασε τη στροφή του. Αρχίζει να συντελείται η στροφή από τη δεκαετία του 90. Αλλά ωστόσο όμως η ανάδειξη του Κώστα Σιμίδη στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ ήταν πια το τέλος μιας εποχής. Δεν ήθελε ο Σιμίδης το κόμμα αυτό των μαζών του 1974. Ήθελε ένα κόμμα τύπου Μπλερ. Ο Σιμίδης είναι η πιο τυπική περίπτωση Ευρωπαίου αριστερού σοσιαλδημοκράτη. Θα μπορούσε να είναι στην αριστερή πτέρυγα του S5. Με όλη την παραδοσιακή δομή του αριστερού σοσιαλιστή, αντικληρικαλιστής, διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, αντιμιλιτετιστής, γενικά εναντίον της στολής, εναντίον της αστυνομικής βίας και καταπίδευα από και ταυτόχρονα θεσμοί κοινωνικού κράτους με διαφάνεια, διάβγεια. Ήταν ένας τυπικός σοσιαλδημοκράτης σε μια χώρα που δεν είχε ποτέ ένα τυπικό σοσιαλιστικό κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ ζει εκείνη την εποχή μια τεράστια μετάλλαξη. Διότι δομημένο από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου με την κρίσιμη εκλογή ανάμεσα στον Άκη τον Τσοχατζόπουλο και τον Κώστα τον Σιμίδη, όπου αν θυμόσαστε οι εξυγχρονιστές με τους παραδοσιακούς Πασοξίδες, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι υποστήριξαν τον Άκη, με το δίπολο που επιδιώχθηκε να γίνει και το οποίο δεν πέρασε, διότι το αρνήθηκε ο Σιμίδης στο συνέδριο του 1996, αν τα θυμάστε αυτά λιγάκι. Άλλος πρωθυπουργός, άλλος πρόεδρος. Άλλος πρωθυπουργός, άλλος πρόεδρος. Ήταν το δίπολο που πρότεινε ο Κώστας Ολαλιώτης και το οποίο φυσικά δεν εγκρίθηκε από το συνέδριο. Το Πασόκ παίρνει ένα προσανατολισμό ο οποίος έχει περισσότερο αντιλαϊκίστικο χαρακτήρα. Έρχεται ο νόμος Πεπονή, ο οποίος ανατρέπει μια σειρά από δεδομένα της εποχής και το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να μετεξελίσσεται σε ένα κόμμα που, θα το πω έτσι λίγο χαριτολογώντας, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει όλα αυτά τα που ζητούσε η πολιτική του βάση, να το πω έτσι. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική μετάλλαξη της εποχής. Από το 1996 ως το 2000, κύριος στόχος του Κώστα Σιμίτη είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ο σκληρός πυρήνας της Ευρώπης απαιτεί όμως την υιοθέτηση μιας σειράς δομικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα έπρεπε να συμμετέχει στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο. Η Ελλάδα του νέου αιώνα δεν μπορεί να περιμένει. Λίγα χρόνια αργότερα, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Οι οικονομικοί δείκτες θα ανθίσουν, ενώ την ίδια περίοδο η χώρα θα πάρει το χρήσμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι κοντά στο λαό και έχει αίσθηση που πρέπει να επέμβει. Όμως η περίοδος Σιμίτη δεν είναι αγγελικά πλασμένη και ο ίδιος θα περάσει διαπυρός και σιδήρου. Που ζει και μαχθεί ο κόσμος και χρειάζεται συμπαράσταση. Οι υπογραφές που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται στον αριθμό των 3.808.901 δελτίων. Και θα συνεχίσω να ανησυχώ και θα κάνω κριτική, διότι αυτό έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ και ο λαός. Την πρώτη τετραετία διακυβέρνησής του, η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με γεγονότα και καταστάσεις που την πλήγωσαν. Κρίση στα Ίμια, ο Τσαλάν, κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης και φυσικά η φούσκα του χρηματιστηρίου.
Πολλοί λένε πως αν ζούσε ο Ανδρέας, τα πράγματα στην αυγή του 21ου αιώνα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Όλοι μαζί για μια Ελλάδα νέα. Ζητώ μια ξεκάθαρη απάντηση σε υπεκφυγές, σε αρνήσεις που δεν τολμούν να πουν το όνομά τους. Ζητώ μια δυνατή εντολή. Πρώτα απ' όλα, ενέταξε τη χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στην Ευρώπη, στον πυρήνα. Δεν λαμβάνονταν αποφάσεις τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ζητηθεί και η γνώμη της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι εκείνη την περίοδο οι σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκάνια ήταν οι καλύτερες δυνατές. Και αν δεν υπήρχε και, ας το πούμε, το βαρύδι του κόμματος εκείνη την περίοδο, θα είχε λυθεί και το μακεδονικό από τότε. Το στοιχείο της αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ διατηρείται ή θυσιάζεται στο βωμό του εξυγχρονισμού? Δεν ξέρω, μπορώ να σας εκπλήξω ή να εκπλήξω και τους όσους μας παρακολουθούν. Ναι. Και μάλιστα όχι διατηρείται, αλλά και ουσιαστικοποιείται. Αυτή είναι η αριστερά της Ευρώπης. Η αριστερά της Ευρώπης είναι εκείνη η οποία διαχειρίζεται προβλήματα και κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων κάθε μέρα. Προσωπικά έχω γράψει ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολεμικής Ελλάδας. Αν δεν υπήρχε ο Βενιζέλος, θα έλεγα, και ο Τρικούπης, θα έλεγα ότι ήταν και ο καλύτερος πρωθυπουργός της ελληνικής ιστορίας. Την πρωθυπουργία Σιμίτη τη χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική, γιατί πέτυχε κάποιες σημαντικές νίκες. Αποτελεσματική και αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του προσανατολισμού της χώρας. Με την επιλογή γινόμαστε στον πυρήνα των ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το νόημα της συμμετοχής μας στην ΟΝΕ. Αριστερή κυβέρνηση τη χαρακτηρίζεται όμως? Ναι, την χαρακτηρίζω αριστερή, γιατί ξέρετε, σε όλο τον κόσμο το δίπολο δεξιά-αριστερά μπορεί να οριοθετηθεί με βάση τις συνθήκες επαναλαμβάνω που επικρατούν. Πριν απ' όλα, είναι το ΠΑΣΟΚ που έκανε τη μεγάλη τομή του ΑΣΕΠ. Είναι το ΠΑΣΟΚ η μόνη πολιτική δύναμη που συγκρούστηκε ολόκληρα με τον πυρήνα του πελατειακού κράτους, που είναι η ευχέρεια διορισμού στο δημόσιο. Να έχεις τον μπάρμπα στην κορώνη και να προχωράς. Βεβαίως, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μετά υπονόμευσε πολλές όψεις του ΑΣΕΠ. Ο Κώστας Σιμίτης χαρακτηρίστηκε ως εξυγχρονιστής. Ήταν ένας τεχνοκράτης, πρωθυπουργός των μεγάλων έργων, ένας από τους πολιτικούς ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα. Επέφερε δομικές αλλαγές στο κόμμα με τη συμμετοχή του κόμματος στη διαδικασία των αποφάσεων. Προσπάθησε να εξυγχρονίσει την κρατική μηχανή. Ευρωπαϊστής με όρομα για μια Ευρώπη ισχυρή και ανεξάρτητη. Εδώ πρέπει να του χρεώσουμε την είσοδό μας στην ΟΝΕ, που μας στην περίοδο που περάσαμε μας βάστηξε στα πόδια, και το σημαντικότερο την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα γεγονός τεράστιας σημασίας που το αντιλαμβανόμαστε σήμερα με την κρίση που ζούμε με τη γείτονα χώρα, πόσο σωστή επιλογή ήταν αυτή. Και ο Σιμίτης, για μένα, δεν το κρύβω, υπήρξε και ο πιο σκληρός σημαντικός. Το λέω και το ξέρουν και το δηλώνω δημόσια. Και αν με ρωτήσεις γιατί, το θεώρησε ένα καθαρόιμο άλογο, καθαρόιμο, απλός, μετριόφρον και ταπεινός. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός της χώρας που το μισθό του σαν καθηγητής τον αφήνει στην πάντια. Δεν ξέρω αυτό αν το ξέρετε ή αν το έχετε διαβάσει. Ένα αυτό. Δεύτερον, τρία πράγματα είχε υποσχεθεί ο Σιμίτης όταν έλαβε σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός του κόμματος. Να ενταχθεί η χώρα στην ΟΝΕ, να εντάξει την Ευρώπη την Κύπρο και να έχει μια επιτυχημένη Ολυμπιάδα. Και αν κάνετε ένα έλεγχο για όλους τους πρωθυπουργούς τι έργα γίνανε επί Σιμίτη και όλοι οι υπόλοιποι από Καραμαλή μέχρι Σιμίτη. Τα πιο πολλά τι να βάλω. Ρίο Αντίριο, Αττική Οδό, η σταθμή, το πώς λέγεται αυτό που μας... Μετρό. Το μετρό. Πολλά έργα αναπτυξιακά. Και υπήρχε μια ανάπτυξη που έφτασε στο 5%. Πολύ
πολύ σε αυτό το ντοκιμαντέρ μας έχουν πει ότι η διακυβέρνηση Σιμίτη στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια της διακυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Το αντίθετο. Με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό έγινε πλέον επίσημα η στροφή του ΠΑΣΟΚ προς τα δεξιά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είδαμε και τώρα ο κύριος Σιμίτης, που ήταν 8 χρόνια πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας, να έχει κάνει επίσημα δήλωση ότι στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Είχε υποθεί επίσημα πλέον ότι δυστυχώς διεθνώς επικράτησε ο φιλελευθερισμός, άρα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το δεχθώ. Αυτό πότε υπόθηκε? Αυτό υπόθηκε το 1995. Εκείνη την εποχή, δυστυχώς, με τον Κώστα Σιμίτη, ήδη είχε προηγηθεί, κάποιες αλλαγές είχαν προηγηθεί, αλλά ειδικά με τον Κώστα Σιμίτη έγινε όλη η δεξιά συντηρητική, ας το πούμε, στροφή του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό άρχισε σιγά-σιγά το ΠΑΣΟΚ να αποκόβεται από τη βάση και να μην λαμβάνει υπόψη του τη βάση, η οποία, γιατί ο ίδιος ο λαός έφερε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ πλέον εκείνη την εποχή αποκόπηκε από την κοινωνική του βάση και είχε δημιουργήσει μια ας το πούμε νομεγκλατούρα που διαφέντευε το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή. Είχε χάσει πλέον αυτό το κινηματικό χαρακτήρα που είχε το ΠΑΣΟΚ και εξελίχθηκε σαν ένα, όπως εξελιχθήκαν και άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, με τον Μπλερ τότε και τους άλλους, και απαξιώθηκε σιγά σιγά όλη η σοσιαλδημοκρατία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Απορροφήθηκε πλήρως από το σύστημα και στράφηκε σε μια πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Ο Σιμίτης τότε, μετά την, θα έλεγα μάλλον κατά τη διάρκεια των δικών του Ανδρέα, ήταν τότε που πρωτοξεχώρισε από τους υπόλοιπους, θέλοντας, ήταν από αυτούς που θέλαν να τελειώσει ο Ανδρέας, και μπας περιπτώσει το πήγε το ΠΑΣΟΚ καλού. Και έκανε την αποπαδρεοποίηση τότε, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αυτοί οι παλιοί οι οποίοι ήταν φαύλοι, ενώ εμείς είμαστε το καθαρό ΠΑΣΟΚ. Το καθαρό ΠΑΣΟΚ που στη συνέχεια άρχισε να στείνει τις φούσκες του χρηματιστηρίου και να στρέφεται ολοένα προς τα δεξιά. Ήταν τότε που φύγαν περισσότεροι, θα έλεγα, και ανδρεϊκοί, αλλά και ιδεολόγοι φύγαν, αποχωρήσαν από το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε μια σκηνή στο Νάσιο που έζησα, που μου λέει, όταν ήταν οι διαδικασίες για να βγει κάποιος πρωθυπουργός, μου λέει, σε παρακαλώ, μου φωνάει στο Λαλιώτη. Στο δωμάτιο ήμασταν ο Αντώνης Ολιβάνης, ο Κώστας Ολαλιώτης και εγώ. Κατεβάζει τη μάσκα του οξυγόνου και του λέει, Κώστα παιδί μου, δεν θα σου πω τι θα ψηφίσεις ή τι θα κάνεις. Θα σου πω ένα πράγμα. Φρόντισε το κόμμα να μην πάει στο Σιμίτη. Ένα πράγμα μου είχε πει για το Σιμίτη. Κακός άνθρωπος, μέτριος καθηγητής και δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Ενσωματώθηκε περισσότερο βέβαια με την εποχή Σιμίτη. Με την εποχή Σιμίτη, εκείνη που πιστεύω ήταν ο εξυγχρονισμός, αλλά ήταν ο εκτροχιασμός τελικά. Δεν ήταν. Η εποχή Σιμίτη έφερε τα πάνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ. Συνέβη με τα χρόνια μια ενσωμάτωση του κόμματος στο σύστημα. Βεβαίως. Είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 ή αργότερα? Όχι, πολύ είχε ξεκινήσει
λίγα πράγματα. Μετά εκδηλώθηκε, αφού μετά ο αρχηγός έδωσε την κατεύθυνση, δεξιά στροφή. Και άρχισαν μετά και βρέθηκε μετά και αυτό το περίφημο που δεν το κατάλαβα ποτέ και πόσες φορές δεν τσακώθηκα. Εξυγχρονιστές και μη. Πάρα πολλά. Όπως? Μεταξέλιξη του Πασόκ. Όσο ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, και ήταν ας πούμε αυτή η φυσιογνωμία, είχε αυτή την αριστερή αντίληψη να βοηθάει το φτωχό, το ένα και το άλλο. Υπήρχε μια δεύτερη εποχή που ήρθε στο Πασόκ. Γιατί μεταξελίχθηκε, έγινε ένα πολύ μεγάλο κόμμα, έβγαινε συνέχεια με πλειοψηφικό 40-35. Ήρθε η εποχή Σιμίτη. Μετά. Ο Σιμίτης, βασιζόμενος φυσικά σε αυτά την ευρωπαϊκή εξέλιξη που έβλεπε, που έρχονταν ο κόσμος κτλ., πήρε και μια μεταστροφή. Άλλαξε το σκηνικό. Αλλάξαν οι στόχοι, αλλάξαν και τα πρόσωπα. Δεν είναι τα ίδια. Είχε φυσιογνωμίες παλιά που ήταν εκπληκτικές. Ο Τρίτσης, η Μελίνα Μερκούριταρη, μετά η Μετέπειτα. Δεν ενέπνευσαν τον κόσμο. Και δεν τον ενέπνευσαν καθόλου. Αυτό είναι το η διαφορά. Ότι είχαν αρχίσει να γίνονται ένα με το σύστημα. Αρχίσανε να είναι πολύ πιο. Ξεφεύγαν από τις αρχές τους. Δηλαδή άρχισαν να ξεχνάνε λίγο τον φτωχό, τον κόσμο, τον άλλο. Γίνανε ένα με το σύστημα, σε όλα τα επίπεδα. Υπήρχε διαπλοκή από αυτούς που βρίσκονταν κάτω από τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί λόγω της αρρώστιας πίστευαν ότι πολύ σύντομα ο Παπανδρέου θα κάνει στην άκρη. Και δυστυχώς αυτό επηρέασε αρνητικά την πορεία. Εγώ έδωσα μάχη επί 2 χρόνια μετά τις εκλογές, στα συνέδρια με γραπτές εισηγήσεις στην Κεντρική Επιτροπή, όταν είδα ότι δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, αναγκάστηκα, τιμώντας τους αγώνες του λαού και τους δικούς μου, και διαφώνησα ιδεολογικά και πολιτικά, και απεχώρησε. Τα φαινόμενα διαφθοράς. Το φαινόμενο διαφθοράς είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι, για το οποίο πράγματι είναι υπόλογος και ο Πρωθυπουργός τότε, ο οποίος δεν μπόρεσε να τα ελέγξει. Για όλη την, το κομμάτι της εξουσίας που ασκούσανε, δεν ενσωματώθηκε. Κάποιοι όμως, κάποιοι μπήκαν στο παιχνίδι αυτό. Τώρα δεν θέλω να φέρω τώρα ονόματα. Κάποιοι μπήκαν στο σύστημα αυτό. Κάποιοι τέλος τα χρεωθήκαν αυτά. Άλλοι τέλος τιμωρηθήκαν στην πορεία. Το πελατειακό κράτος, η διαφθορά που παρουσιάστηκε, ήταν από τα σημαντικά προβλήματα. Βασικά ήταν το βασικό που ανέτρεψε την ψυχολογία όλου του κόσμου και αποχώρησε από το χώρο. Ο βασικός πύρινας. Δεν έπρεπε να είσαι οξυδερικής γυαλωτής, το βλέπεις πεντακάθαρα. Έβλεπες μια αλλαγή πλεύσης των πάντων. Σε αυτά τα θέματα, τα οικονομικά κτλ. Εξοικειώθηκε σε κάτι το οποίο εμάς δεν μας πρέσβευε. Εμείς είχαμε μια άλλη αντιγωνιστικότητα, είχαμε μια άλλη αντίληψη για τα γεγονότα. Σαν πολίτες, θέλαμε μια κοινωνία δίκαιη, μια κοινωνία σωστή στα βασικά της θέματα. Είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν μερικά πράγματα. Τα βλέπαμε, γίνονταν ορατά. Για μένα δεν υπήρξε ποτέ τόσο εναρμονισμένη επιχείρηση πολιτικής δυσφήμισης εις βάρος του Πασόκ, αλλά απ' την άλλη μεριά είχε για τον Πασόκ απαράδεκτη ανοχή στους κόλπους του, αφλίων τύπων που κατά κάποιο τρόπο έδωσαν εικονογράφηση σε αυτή την πολιτική αφλιότητα. Το Πασόκ είχε φαινόμενα σαν τον Τσοχατζόπουλο και πολλούς άλλους κτλ. Το πλήγωσε βαθύτατα. Και μάλιστα όταν έσκασε το θέμα με τα σπίτια του Τσοχατζόπουλου το 12, κατέρευσε το Πασόκ μέσα σε μια μέρα. Ουσιαστικά ήταν μεγάλο χτύπημα εκείνη την περίοδο αυτή. Βέβαια με νόμο του Πασόκ ανακαλύφθηκε αυτό το πράγμα και κανείς δεν το ξέρει, δεν το αναγνωρίζει. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Δεν ήταν μόνο ο Τσοχατζόπουλος, βέβαια. Έτσι. Δεν ήταν μόνο ο Τσοχατζόπουλος, εντάξει, εννοείται, αλλά ήταν το πιο ακραίο. Κατηγορία είναι του Γιάννη Παπαντονίου. Ναι, αθώθηκε. Όχι, εντάξει, υπήρχαν καταγγελίες για τον Γιάννη Παπαντονίου. Αποκτήθηκε στη φυλακή ο άνθρωπος χωρίς όμως να αποδειχθεί τίποτα. Τα λεφτά της Siemens. Ενώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Να το πάμε περιπτώσεις. Λίγο πιο βαθιά. Ναι. Τα πολιτικά συστήματα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα, τα πολιτικά ευρύτερα και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα, χωρίς κομματική ζωή, χωρίς ιδεολογική ζωή, είναι εξαρτημένα από το οικονομικό, από το χρήμα, από το πολιτικό χρήμα.
χρειάζονται τα κόμματα πολιτικό χρήμα. Τι, θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό, είναι δικαιολογία? Όχι, δεν είναι δικαιολογία, είναι ανάγκη. Δεν ήμασταν κοινωνία αγγέλων. Είναι αλήθεια ότι πολλοί μπήκανε στο ΠΑΣΟΚ, ανοιχτό αυτοοργάνωση κτλ. Μπήκανε με σκοπό να εξαργυρώσουν τα γραμματεία τους. Αυτοί, όσο ζούσε ο Ανδρέας, είχαν απομονωθεί. Μετά έγινε αυτό που έγινε. Δεν τυχαίο ότι μετά με το Σιμίτι γίναν οι μεγαλύτερες αυτές χρηματιστήριο, Ολυμπιακοί αγώνες, συστήματα αμυντικά κτλ. Γίνανε όλα επισημήτη. Τώρα ορισμένοι κατηγορούν ότι ανέχθηκε γύρω από το χρηματιστήριο. Δεν είπε κανένας ο Σιμίτης να παίξει χρηματιστήριο. Εγώ ο ίδιος ξεκίνησα με 400.000 ελληνικά λεφτά, με την πρώτη μετοχοποίηση τότε, τα φτάνω για ένα άλλο ποσό και αρχίζω να τζουγάρω και τα φτάνω 31 εκατομμύρια και ήθελα να τα κάνω 50. Και μου έλεγε η σύζυγος, δώστε μου, εγώ ήθελα να τα κάνω 50. Να πάρω και τζιπ, να πάρω και ένα οικόπεδο και να πάρω και ένα τοχόσπιτο. Και από τα 31, δεν μου είπε τι πήρα. Δεν έμεινε τίποτα στο τέλος, Βέβαια. Και έφτασε στο χρηματιστήριο, όπου μια σειρά επιτίδη και Πασόκοι μπήκαν και κάναν λαιλασία των εισοδημάτων των Ελλήνων, επειδή νόμιζαν και αυτοί θα αποκτήσουν. Και είχε πει τότε πολύ σωστά ένας πολιτικός, λέει, το χρηματιστήριο είναι καζίνο. Ένας κερδίζει, ένας χάνει. Και συντάχθηκα αμέσως με αυτή την άποψη. Είπα, έχουμε καπιταλισμό. Θες να πλουτίσεις έξω από την πολιτική. Όπου οποιοδήποτε κόμμα και αν είσαι. Έξω από την πολιτική. Έλα όμως που παίζανε μισή Πασόκη και όλοι οι Νεοδημοκράτες. Και ο Εύερ ήταν η μεγάλη περίοδος παρακμής και διαφθοράς και κατάπτωσης της κυβέρνησης Σιμίτη. Από το 1996 ως το 2004, ο Κώστας Σιμίτης, κατά πολλούς, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τη χώρα. Είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ. Σύγκληση με τον στενό πυρήνα της Ευρώπης, φαραωνικά έργα, εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, Ολυμπιακοί αγώνες και ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλους, το όνομα του Κώστα Σιμίτη συνδέθηκε με την άνθηση της διαπλοκής και την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων. Τελικά, μπήκαμε προετοίμαστοι και με πειραγμένα στοιχεία στη ζώνη του ευρώ. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την πολιτική στροφή της πορείας του ΠΑΣΟΚ κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει την κύρια ευθύνη για το λεγόμενο γκριζάρισμα του Αιγαίου στη Μαδρίτη, ενώ αρκετοί τον θεώρησαν υπεύθυνο για τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Η εποχή Σιμίτη για πολλούς ήταν ένα πειραματικό εργαστήριο, αλλά και μια γενική πρόβα των εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων που ζούμε σήμερα στο ασφαλιστικό και στην αγορά εργασίας. Ήταν η περίοδος που το μοντέλο της ευέλικτης εργασίας και η πρωτοκαθεδρία της ελεύθερης οικονομίας εισέβαλαν στην ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτό που θα ακολουθούσε. Η κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη ήταν μια κυβέρνηση η οποία προέκυψε από μια συνθήκη συμφερόντων, από μια συνθήκη, θα μπορούσα να πω, της τότε διαπλοκής. Θέλω να σας θυμίσω, αν ξεπερνά τώρα το μια λέξη που είπατε, ότι ο Κώστας Σιμίτης δεν υπήρξε ποτέ ηγέτης του ΠΑΣΟΚ με την έννοια του να το πάρει από την αντιπολίτευση και να το πάει στην κυβέρνηση. Ο Κώστας Σιμίτης πήρε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, στην οποία το πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για τρίτη φορά, και στην πραγματικότητα παρέλαβε το κράτος. Και δια του κράτους κατάφερε και κυβέρνησε, δεν το αξιολογώ τώρα πώς, 8 χρόνια. Αλλά έλειπε εκείνο το κινηματικό στοιχείο και το στοιχείο της προσωπικής κυριαρχίας που χαρακτήριζε τον Παπανδρέου και το οποίο μετέφερε στο κόμμα του και το έφτασε στα ποσοστά του έπεσε. Κώστας Σιμίτης παρέλαβε έτοιμη την εξουσία, έτοιμη την κυβέρνηση. Ο Σιμίτης ήταν το πρόγραμμα του 1993 πολύ πιο συστηματικά και μεθοδικά εκτελεσμένο. Αναφυσβήτητα με επιτυχία, δηλαδή
είναι ένα ερώτημα. Αν πες, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέχιζε να ζει μέχρι τις κρίσιμες αποφάσεις της ένταξης της Ελλάδας στο ευρώ, σε μεγάλη ηλικία και με τους, έχοντας γύρω του ένα μεικτό περιβάλλον που δεν ήταν αμυγές. Θα τα είχαμε καταφέρει, ποιος ξέρει. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Δεν το ξέρει κανείς. Ο Σιμίτης το κατάφερε αυτό. Δηλαδή, το πρόγραμμα που είχε βάλει το Πασόκ όταν ξανακέρδισε τις εκλογές το 1993, ο Σιμίτης το υλοποίησε. Το υλοποίησε χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κερδίσει την καρδιά του μέσου ψηφοφόρου του Πασόκ, όχι στο ότι είμαστε το κόμμα σου που είμαστε στην εξουσία και συνεπώς συμβολικά ταυτίζεσαι με το κόμμα σου που είναι στην εξουσία και είσαι ικανοποιημένος, αλλά γιατί στα αλήθεια σε δονεί αυτό, σε κοινή, αυτό δεν έγινε. Είναι μηνύματα που βγαίνουν, προκύπτουν από τα λάθη της διακυβέρνησης που έγιναν και στις δύο μεγάλες φάσεις του Πασόκ, και το Πασόκ του Ανδρέα και αργότερα με το Πασόκ του Σιμίτη. Δηλαδή... Και όπως η διαφθορά. Όπως η μετατόπιση από εκφρασμένες πολιτικές, οι οποίες στην πορεία δεν εφαρμόστηκαν. Όπως η αδυναμία να περάσουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν. Ότι χάθηκε δηλαδή και ο ριζοσπαστισμός. Και ο ριζοσπαστισμός. Λόγου χάρη, ας πούμε, η κυβέρνηση Σιμίτη πότε τελείωσε ουσιαστικά. Τελείωσε ουσιαστικά όταν μπήκε στη διελκυστίδα να δίνει απαντήσεις για το αν θα αναγράφεται το θρήσκευμα στην ταυτότητα. Ασχολείται κανείς σήμερα με αυτό. Κι όμως, εφθάρει η Εκκλησία απέναντι, έκανε ένα ολόκληρο δημοψήφισμα που πήγε λαϊκίστικα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κύριος Καρμαλής, και υπέγραψε το δημοψήφισμα, να επαναφέρουμε δηλαδή το θρήσκευμα στις ταυτότητες, λες και το είναι θέμα σε μια πολυπολιτισμική χώρα πια που είμαστε, πρέπει να γράφουμε τι πιστεύει ο καθένας, αν πιστεύει. Έπειτα, είχε στα χέρια της το νόμο του Τάσου Γιαννίτση. Ο νόμος του Τάσου Γιαννίτση, εάν είχε περάσει τότε, σήμερα μπορεί να μην μιλούσαμε για το ασφαλιστικό. Ωστόσο, έκανε πίσω. Γιατί, διότι εκβιάστηκε από τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες και είπε, αποσύρω τον νόμο. Πολύ καλός πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης. Όχι μεγάλος ηγέτης. Αν μ' ακούει, ας με συγχωρέσει. Ο μεγάλος ηγέτης κρίνεται στις μεγάλες στιγμές, στις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες στιγμές του Κώστα Σιμίτη δεν έδειξαν αυτό το πράγμα. Πού αναφέρεστε? Στην κρίση. Με τα ίμια. Στην περίοδο Σιμίτη εγκαταλείφθηκε ο ριζοσπαστικός λόγος πλήρως, αλλά είχε εγκαταλειφθεί ήδη από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη στιγμή που η χώρα έβαλε σαν στόχο να μπει στην ΟΝΕ, ο ριζοσπαστικός λόγος, πέρα από ορισμένες ρητορικές κορώνες, είχε εγκαταλειφθεί. Σε επίπεδο κυβερνητικής πρακτικής είχε επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί. Οι βάσεις και η έξοδος από τον ΝΑΤΟ, σας θυμίζω, ιστορικούς στόχους του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν υλοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου ποτέ. Έτσι, δεν υλοποιήθηκαν τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου ποτέ. Άρα αυτή η ρήξη σε επίπεδο λόγου είναι πραγματική, σε επίπεδο κυβερνητικών πολιτικών δεν ισχύει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι οι κυβερνήσεις Σιμίτη χειροτέρευσαν κάποια πράγματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα η μεγάλη διαπλοκή. Το κόμμα του χρηματιστηρίου είναι αδιανόητο για ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να θεωρείται κόμμα του χρηματιστηρίου. Έγινε στην περίοδο Σιμίτη. Από την άλλη, βελτίωσαν κάποια άλλα. Κυρίως γιατί έπρεπε να μπούμε στην ΟΝΕ. Η διαπλοκή, την ανέφερα προηγουμένως, είναι αδιανόητη στη φάση, στην περίοδο Σιμίτη. Ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με επιχειρηματικούς ομίλους κλπ. Επίσης είναι αντιφατικό με τη σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία. Ταυτόχρονα μιλάμε για θεσμούς, γιατί έχει από το 1994 υπάρχει και το ΑΣΕΠ, αν θυμάμαι καλά το 1994, έτσι, που, και υπάρχει ένας εξορθολογισμός των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.
Έτσι. Και υπάρχει και μια βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του δημοσίου τομέα. Κυρία Φραγκεδάκη, καλημέρα σας. Σημίτης ο Πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Α, ανέλπιστο. Ότι, όπως βλέπω, ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Το επιχείρημα, το καλό Πασόκ της περίοδου Ανδρέα Παπανδρέου και το κακό Πασόκ της περίοδου Σιμίτη, δεν το αγοράζω. Όπως δεν αγοράζω και το αντίστροφο, το αντίστροφο αφήγημα, το κακό Πασόκ της περίοδου Ανδρέα Παπανδρέου και το καλό Πασόκ της περίοδου Σιμίτη. Και το ένα και η μία περίοδος και η άλλη είχε θετικά για τη χώρα και η μία περίοδος και η άλλη είχε εξόχως αρνητικά για τη χώρα. Έχουμε αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης, μια αρκετά αξιόλογη αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Στην περίοδο του εξυγχρονισμού, στην περίοδο δηλαδή Σιμίτη, δεν έχω πρόχειρο τους αριθμούς αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μείωση της επιρροής του ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό των αγροτικών στρωμάτων, στην επαρχία. Υπάρχει μια μείωση του ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων της πόλης και υπάρχει μια ενίσχυσή του στο εσωτερικό των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων, στο εσωτερικό των πόλεων. Υπάρχει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, γίνεται, θα έλεγα, αριστοκρατικοποιείται λίγο. Έχει λιγότερη διείσδυση στην επαρχία, λιγότερη διείσδυση στα λαϊκά στρώματα, μεγαλύτερη διείσδυση στα μεσαία και ανώτερα στρώματα. Θεωρώ ότι ο Κώστας Σιμίτης, ως πρόσωπο και ως πολιτικός, είχε, πώς να το πω, αυθεντικά καλούς σκοπούς και καλούς στόχους για τη χώρα. Και ήταν ένας έντιμος άνθρωπος. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως ήταν ο ηγέτης ενός μεγάλου κόμματος και για πολλά χρόνια ο ηγέτης της κυβέρνησης. Ανέχθηκε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής που είναι αδιανόητα. Και δεν έπρεπε ένας πρωθυπουργός να το κάνει. Δεν είχε σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό το πιστεύω, τη δύναμη να χτυπήσει αυτά τα φαινόμενα, γιατί έρχονται από κάπου πολύ βαθιά αυτά. Αλλά παρά τα αυτά, ο ρόλος ενός πρωθυπουργού, ηγέτη ενός σοσιαλιστικού κόμματος, θα ήταν να χτυπήσει αυτά τα φαινόμενα. Αν δεν χτυπήσει αυτά τα φαινόμενα, από ποιον περιμένεις να τα χτυπήσει? Η τελευταία φορά που απευθύνομαι ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός σε όλους εσάς. Καλό το συνέδριο να εγκρίνουμε την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Καλό στο βήμα τον Κώστα Σιμίτη. Από το 2004 ως το 2009, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τα ενία του κινήματος έχει αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος πήρε το δαχτυλίδι από τον Κώστα Σιμίτη, που είχε αποχωρήσει από την προεδρία του κόμματος λίγο πριν τη διαφαινόμενη ήττα του 2004. Πρέπει να αξιολογηθεί και ο προεκλογικός μας αγώνας. Το πόσο μέτρησαν κυβερνητικές πολιτικές και πρακτικές. Το πόσο μέτρησαν συγκεκριμένα γεγονότα όπως τις τροπολογίες για το Πόρτο Καράς. Τις εθνικές εκλογές του 2007, ο Γιώργος Παπανδρέου θα χάσει από τον Κώστα Καραμαλή, αλλά θα κερδίσει την εσωκομματική μάχη έναντι του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είμαι παρόν. Το οφείλω στην παράταξη. Σε λιγότερο από 2 χρόνια, η χώρα οδηγείται εκ νέου σε πρόωρες εκλογές. Τα σύννεφα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει το 2008 στην Αμερική σκεπάζουν την προεκλογική περίοδο. Ως μείζον ζήτημα την αντιμετώπιση μέσα από δύσκολες αλλά απόλυτα αναγκαίες αποφάσεις των χρόνιων αδυναμιών της οικονομίας και την έξοδό της από την παγκόσμια οικονομική κρίση το ταχύτερο δυνατό. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία δημιουργεί προσδοκίες στον κόσμο. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Μέσα σε λίγους μήνες η χώρα θα βρεθεί στην ουσία εκτός των αγορών.
τα επιτόκια δανεισμού είναι απαγορευτικά και η κυβέρνηση εγκλωβίζεται. Γρήγορα, η προσφυγή στην Ευρώπη θα γίνει μονόδρομος για την κυβέρνηση Παπανδρέου. Μόνο που στις Βρυξέλλες, αυτή τη φορά, η Ελλάδα θα συναντήσει μια ηχηρή άρνηση για στήριξη χωρίς όρους. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Η χώρα και επισήμως περνάει στην εποχή των μνημονίων, με την υπογραφή μάλιστα του Πανέλληνου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Κατά πολλούς, αυτή είναι η αρχή του τέλους για το ΠΑΣΟΚ. Αναδείχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος εφάρμοσε πλήρως αυτή την πολιτική έτσι, του δημοσιονομικού σχεδίου. Λοιπόν, και αυτό είχε, η χώρα έπαθε, μη πες, τη μεγάλη βλάβη εξαιτίας αυτής της ομάδας που ηγείται τότε. Έχασε το 30% του εθνικού πλούτου. Πρέπει να το λέμε το πρωί στο βράδυ. Όταν βλάπτει ένα κόμμα τη χώρα, πρέπει να εξαφανίζεται. Τη χώρα. Το να χτυπήσει έναν αντίπαλο, να χάσει από μια άλλη παράταξη, να υπάρχουν συγκρούσεις, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε φυσικό είναι στα πλαίσια και αυτής της δημοκρατίας. Αλλά να βλάψεις τη χώρα σου, να χάσει το 30% του εθνικού πλούτου. Η χώρα έχει 245 δισεκατομμύρια και τώρα πήγε στα 160. Πρέπει να φύγεις αμέσως. Έξω. Έξω από την πολιτική όλη η ομάδα. Υπήρξε η διεθνής οικονομική κρίση, στην οποία η διεθνή οικονομική κρίση η χώρα μας ήταν σε μια αδυναμία. Η αδυναμία της ήταν όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική τα χρόνια εκείνα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ορθώσει το ανάστημά της στα ευρωπαϊκά αιτούμενα όσο αφορά τα μνημόνια. Και όπως γνωρίζετε όλοι, όλος ο πολιτικός κόσμος ο οποίος δεν ήταν στο ύψος των καταστάσεων των προηγουμένων του χρόνων ήταν εναντίον υποτίθεται των μνημονίων, αλλά όλοι, ο ένας μετά τον άλλον, δέχτηκαν τα μνημόνια. Γιατί κατέληψε τελικά ο κόσμος του το ΠΑΣΟΚ? Ο κόσμος εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ διότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αυτοϋπονομεύτηκε. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν υποστήριξε τις πολιτικές του 2010. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ υπονόμευσε την κυβέρνησή του. Θυμίζω ότι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έγιναν για τα μνημόνια από τον Μάιο του 2010 μέχρι την πτώση κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν με πρωτοβουλία συνδικαλιστικών φορέων, τους οποίους έλεγχε απολύτως το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης υπάρχουν βαριές ευθύνες, κατά τη γνώμη μου, στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος θεωρούσε ότι η υπόθεση αυτή, η υπόθεση εννοώ της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, θα μπορούσε να λυθεί με 4-5 τηλέφωνα στους φίλους του, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο κύκλο φίλων στο εξωτερικό που είναι σε κέρυες θέσεις και δεν κατάφερε να περάσει στην ελληνική κοινωνία την ιδέα ότι αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια, ότι εδώ πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να ξεφύγουμε από τη δίνη της χρεοκοπίας. Δεν κατάλαβε ότι η Ελλάδα είχε αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί ως το παράδειγμα προς αποφυγή για όλους τους υπόλοιπους του Νότου, οι οποίοι ήταν στην ίδια και χειρότερη, πολύ χειρότερη κατάσταση. Φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ εγκαταλείπει πια τον πυρήνα της πολιτικής, που είναι ένα φιλολαϊκό κόμμα, και γίνεται ένα κόμμα αυταρχικό, το οποίο επιβάλλει λύσεις από πάνω. Αυτό ήταν όλο. Ότι επιβάλλει λύσεις οι οποίες, τι λύσεις είναι? Είναι λύσεις που έχουν βαριά επίπτωση στο επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, είναι βίαιη η ανακατανομή του εισοδήματός του και επιπλέον δεν έχει τους μηχανισμούς εκείνους για να δώσει ένα τέλος. Διαρρήξατε αυτή τη σχέση με τον ελληνικό λαό? Αυτό είπα. Διαρρήξαμε γιατί κάναμε μια πολιτική η οποία αντίθετα με το 89 που ο ελληνικός λαός ήταν κοντά μας, είχε αυτή την φορά
μία μείωση ή υποβάθμιση του επίπεδου της ζωής του, των αποδοχών του, των όρων της καθημερινότητάς του, που ήταν υλικώς αντιληπτή και εξατομικευμένη. Ενώ το 89 ήταν η κατηγορία κατά του Ανδρέα Παπανδρέου, ο ελληνικός λαός δεν είχε θίγει προσωπικά ο καθένας, παρά τα αυτά ψήφισε ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως σε θίγει ο άλλος. Στη σύνταξή του, στην εργασία του, στο μισθό του, γιατί πήγε να μπει μια τάξη, ας το πω έτσι, αλλά φαίνεται αυτό για με έναν τρόπο βίου που δεν ήταν όριμο στη συνείδηση του κόσμου να το δεχθεί. Και κυρίως θα έπρεπε να κάνουμε ίσως εκλογές και να ανανεώσουμε την εντολή μας. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα ιστορικό. Αν θα πρέπει την ώρα που η Ελλάδα είναι στην κόψη του ξηραφιού, εμείς να ενεργοποιήσουμε εσωστρέφεια, εσωτερικές αντιπαραθέσεις, πηγαίνοντας εκλογές, με εκείνο να καταρρεύσει τελείως και απολύτως η χώρα. Προφανώς και η βάση του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο ελληνικός λαός, προσαρμοζόντουσαν σε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, αλλά είχαν αρχίσει να υπάρχουν και ρήγματα στην πορεία. Νομίζω ότι την περίοδο των μνημονίων, όπου πλέον ήταν μια περίοδος έντονης κοινωνικής αγωνίας και επαναπροσδιορισμού, είδαμε λοιπόν να σπάει πια και η κοινωνική αυτή συμμαχία, γιατί πια δεν μπορούσε να καλυφθεί με αυτό που ζούσε. Και να σας πω πώς το αισθάνθηκα κι εγώ, που ήταν πάρα πολύ επώδυνο. Ξέρετε, όταν είσαι 30 χρόνια σε ένα κόμμα από πολύ νέος, φυσικά είναι μια τραυματική εμπειρία την ώρα που διαφωνείς, δεν είναι κάτι εύκολο. Και γι' αυτό κιόλας εγώ δεν μιλάω και ποτέ αρνητικά, ούτε για πρώην συντρόφους μου, ούτε για το κόμμα, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ προσέφερε πάρα πολλά στην Ελλάδα, στην προοδευτική παράταξη, στην κοινωνία, στις ιδέες τις κοινωνικές και τις δημοκρατικές. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή, όταν το δεύτερο μνημόνιο άγγιξε πια τα εργασιακά και την ίδια τα εργασιακά πάντα και τα κοινωνικά θέματα είναι η ταυτότητα για ένα σοσιαλιστικό αριστερό κόμμα. Ήταν το σημείο, νομίζω, που εκεί πια εκδηλώθηκε πλήρως και που άλλαξε και όλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Δεν μπορεί ποτέ ένας Πασόκος να συγχωρέσει την αντιδημοκρατική διαχείριση της κρίσης. Διότι θα ξαναγυρίσω πίσω στην τρίτη του Σεπτέμβρη που έλεγε ότι όλα αυτά θα γίνονται με δημοκρατική διαδικασία. Δεν μπορείς από ένα σοσιαλιστικό, μαρξιστικό κόμμα να αφαιρέσεις τη δημοκρατική διαδικασία. Το αφαιρείς την ψυχή του. Και όταν η κρίση αυτή που εκδηλώθηκε στον ελληνικό λαό το 10 δεν διαχειρίστηκε δημοκρατικά, τότε οι Πασόκοι πια είπαν φτάνει μέχρι εδώ. Και έχω πει μια κουβέντα, μια φράση μάλλον, ότι το Πασόκ ιτήθη στρατηγικά το 10 χωρίς εκλογές. Θα πρέπει πάντα να συγκρίνουμε αυτό που ζούμε σε σχέση με αυτό που θα ζούσαμε αν δεν κάναμε αυτή την επιλογή. Γιατί αν δεν είχαμε τη δυνατότητα, παραμένοντας αμέριμνοι και αδιάφοροι στον εκτροχιασμό της οικονομίας και της χώρας συνολικά, αν δεν παίρναμε αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε μισθούς, να πληρώσουμε συντάξεις. Αφού οι αγορές δεν μας δάνειζαν. Έτσι, ώστε να μπορούμε να δανειστούμε. Με ένα επιτόκιο το οποίο μπορούσε να σηκώσει η οικονομία της χώρας. Το ένα είναι αυτό. Όταν δεν το κάνεις αυτό, πού προσφεύγεις? Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι κάνουν όλες τις χώρες, όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου είναι αυτή που οδήγησε να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός στήριξης που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Κατανοητό. Γιατί ήταν αδιανόητο στην ΟΝΕ και στα κράτη ότι θα μπορούσε να προκύψει ένα τέτοιο είδους πρόβλημα. Και στην αρχή νόμιζα ότι είναι ελληνικό πρόβλημα. Μετά καταλάβουν ότι είναι γενικό το πρόβλημα. Απλά η Ελλάδα λόγω της οικονομικής καχυξίας της μπορούσε να αντιμετωπίζει με πιο έντονα συμπτώματα αυτό το πρόβλημα που δοκίμασε και άλλες χώρες. Αλλά σε άλλες χώρες δείτε όμως ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν. Υπήρχε συνένεση, υπήρχε συνεννόηση, υπήρχε κατανόηση, έστω ανοχή. Στην Ελλάδα υπήρξε αυτός ο ρημαγδός της αντιπαράθεσης. Για μένα η μεγαλύτερη καταστροφή που έκανε αυτή η ομάδα του πρώην ΠΑΣΟΚ που τελείωσε οριστικά το 10 και έπρεπε να κλείσει για να μην μεταμορφώνεται σε διάφορα άλλα σχηματάκια,
είναι ότι έδιωξε 400.000 νέους στο εξωτερικό, τη γενιά σου, που θα έφτιαχνε τη χώρα. Αυτό είναι το νέο εθνικό ζήτημα. Κάθε χώρα που είχε μια οικονομική κρίση στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες προσέφερε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό έναντι δανειοδότησης και τεχνογνωσίας τις επέβαλε τα μέτρα που ξέρουμε ότι επέβαλε παντού. Για το Πασόκ αυτό ήταν εξωτηθής. Και αυτό το απονομιμοποίησε απέναντι στο ιστορικό κοινό, τις ομάδες, τις κοινωνίες που ιστορικά το παρακολουθούσαν. Ο κόσμος δρά πάντα στα χοντρά. Και ο κόσμος είπε, δεν ξέρω τι είναι εσύ, τον πότε ήταν το Καστελόριζο, το Μάιο, δεν θυμάμαι, του 10, εσύ μου είπες ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα είπα, είμαστε στα ζόρια, μπαίνουμε σε μηχανισμό ελέγχου κτλ. Άρα εσύ φταίς. Αυτό ήταν. Δηλαδή, όταν αναδέχθηκε το Πασόκ με τους λάθους χειρισμούς του τότε Προέδρου και Πρωθυπουργού, έμεσα για τα μάτια του κόσμου την ευθύνη της χρεοκοπίας, η οποία είναι αποτέλεσμα της πενταετούς πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που στην κυριολεξία τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αυτό είναι, θα διδάσκεται κάποτε ως παράδειγμα πώς αυτοκτονεί ένας πολιτικός και μια παράταξη. Να μην ξεχνάμε ότι στην οκταετία Σιμίτη άλλαξε εντελώς πρόσωπο η χώρα. Μέχρι τότε ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε σοβαρές υποδομές. Και μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έγινε η Ελλάδα του 2004. Πολλοί ισχυρίζονται όμως ότι αυτό το πληρώσαμε αργότερα στη χρεοκοπία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι πράγματι το πληρώσαμε στη χρεοκοπία. Αυτοί που το ισχυρίζονται όμως ξεχνούν ότι μεσολάβησε μια καταστροφική πενταετία, η πενταετία Καραμαλή, η οποία δημιούργησε όλο εκείνο το εκρηκτικό μείγμα, το οποίο μας οδήγησε στα μνημόνια το 2010. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να εξαιρεθεί η πενταετία αυτή και είναι μια συντονισμένη προσπάθεια στην οποία συμμετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε, να εξαιρεθεί η πενταετία αυτή από τις βαριές ευθύνες για το πού πήγε η χώρα. Να έρχεται το κόμμα του Κώστα Καραμαλή της πενταετίας 2004-2009 και να κατηγορεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, που έφυγε από την εξουσία το 1996, ότι αυτό φταίει για τα μνημόνια, είναι τουλάχιστον αστείο. Αν μη τι άλλο, είναι τουλάχιστον αστείο. Ποιο χρέος άφησε ο Ανδρέας, λέει, που λένε ότι ο Λιάδος χρωστάει σήμερα εξαιτίας στον Ανδρέα. Μα ποιο χρέος άφησε ο Ανδρέας, 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος το εκτόξευσε. Να σου την πω την πορεία. Επισημεί τι έφτασε. Επί Μητσοτάκη πήγε 150, επί Σιμίτη ακόμα περισσότερο, επί Γιώργου πιο πάνω και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή απογειώθηκε στα 300 τόσα. Ο Ανδρέας φταίει για το χρέος της χώρας. Αυτό το μηχανάκι εξακολουθεί να υπάρχει ως τώρα. Ότι η ευθύνη για όλα είναι η ευθύνη του Πασόκ, ότι το Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα, ότι θα δείτε ότι ο μηχανισμός του βρώμικου 89, όπως υπόθηκε, εξακολουθεί και σήμερα στον πυρήνα του να είναι ο ίδιος, ότι το Πασόκ είναι υπεύθυνο για τα δεινά της χώρας, το οποίο έχει και την εξής αυτονόητη διάψευση, ότι για ό,τι καυχάται η χώρα, είναι έργο του Πασόκ. Τα σκάνδαλα ή σκανδαλολογία, εσείς θα μου πείτε τι από τα δύο είναι. Θα σας πω. Πόσο το έπληξαν, να βλέπει έναν υπουργό του Πασόκ να πηγαίνει να παντρεύεται στο Παρίσι ή να βλέπει έναν άλλον υπουργό του Πασόκ να κυκλοφορεί με την καλύτερη Mercedes και δεν λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, δεν είναι λαϊκιστικό. Είναι πως ένα κόμμα το οποίο βγαίνει από τα σπάργανα του κόσμου, το οποίο είναι αριστερό, ξαφνικά ακολουθεί έναν τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και λειτουργίας που απέχει πολύ. Δεν έχω δυσκολία να συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό έτρωσε την εικόνα του Πασόκ ανεπανόρθωτα. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς
έχει πολιτογραφεί ως πασοκική ασθένεια, ενώ είναι γενικευμένη στο δημόσιο βίο και όχι μόνο στην πολιτική. Και στην πολιτική όμως. Και στις κοινωνικές ομάδες μπορεί να δείτε υποθέσεις διαφθοράς, οι οποίες δεν είναι καθόλου αμελητές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και επειδή ακριβώς θέλω να είμαι σαφή σε αυτό, ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμάστε πολύ καλά δημοσίως, μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι πρέπει τα κόμματα να αυτοκαθαρθούν. Και είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να ματώσουμε. Πρέπει να ματώσουμε, κρατήστε αυτή τη λέξη. Και σας θυμίζω τις θεσμικές αλλαγές με νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες προβήκαμε. Ο Χάρης Κασανίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, έκανε το αδίκημα της απιστίας να μην παραγράφεται. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλε φόρο για τα ακίνητα τα οποία ανήκουν σε κάποια offshore εταιρεία, ετήσιο φόρο, τόσο ώστε μέσα σε 5 ή 6 χρόνια, πληρώνοντας, θα έπρεπε ουσιαστικά να ξαναγοράσεις το ακίνητό σου. Από εκεί και πέρα μπορώ να υποθέσω πολλά ή να κάνω εκτιμήσεις. Όπως και για παράγοντες που ανήκουν σε άλλα κόμματα και εξαφανίστηκαν από το δημόσιο βίο, επειδή η Νέα Δημοκρατία κάλυψε τα στελέχη της και μπόρεσε με κάποιο τρόπο τεχνιέντος να μην φανεί στην κοινή γνώμη πόσο εκτεθειμένη είναι σε τέτοια θέματα, πόσο προσβεβλημένη ήταν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή η υπόθεση μας έπληξε κέρια στις εκλογές του 2012. Ο Χατζόπουλος. Γιατί ο φάκελος αυτός ήρθε στην επικαιρότητα ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2012 και μας στέρισε ένα ποσοστό εκλογικό, το οποίο αν το είχαμε, πιστεύω ότι θα ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν τότε η Νέα Δημοκρατία πήρε 18%, εμείς πήραμε κοντά στο 13%. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου θα έρθει αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κοινωνική αντίδραση. Μέσα σε κλίμα πρωτοφανούς κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης, ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοινώνει τη διενέργεια δημοψηφίσματος τον Νοέμβριο του 2011. Να πάνε ναι σε δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα που θα αποτελέσει το επιστέγασμα μιας νέας ενότητας του ελληνικού λαού. Ωστόσο, η ηχηρή αντίδραση των Ευρωπαίων αλλά και η εσωκομματική αντιπολίτευση από μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Ο Γιώργος Παπανδρέου επί της ουσίας χάνει την πλειοψηφία στο κόμμα του και οδηγείται σε παρέτηση από την Πρωθυπουργία. Μια νέα κυβέρνηση, μη εκλεγμένη, συγκροτείται από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Για πρώτη φορά, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα συγκυβερνά με τη δεξιά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πάντα έλεγε ότι ο στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η δεξιά. Κάποιοι το 2012-2013 αυτό το απεμβόλησαν, το ξέχασαν. Και γι' αυτό απαξιώθηκε το ΠΑΣΟΚ και έμεινε από 45% και 48% κατήντησε μετά 13% και 6, 7, 8%. Τότε με τον Ανδρέα δεν μπορούσαμε εμείς να σκεφτούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την δεξιά. Βγάζαμε σπυράκια. Μας είχε καλλιεργήσει και μας είχε βάλει στη λογική της αντιδεξιάς λογικής. Βλέπαμε έναν άλλον δημοκράτη και τα λοιπά, τον αγκαλιάζαμε, το κάναμε και με τον δεξιό. Δεν ταυτιζόμασταν. Όπως τώρα μετά έγινε, θα βγάλει σπυράκια εκεί που είναι, που έγινε να συνεργάζεται με την άκρα δεξιά του Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ, και να συναποφασίζει. Αυτό δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά όνειρά μας. Δεν το σκεφτόμασταν. Φτάνουμε σε ένα σημείο που με την εκλογή του Σαμαρά και τη συνεργασία της κυβέρνησης αυτή του 2000, μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, έχουμε πια, δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος μας πει ότι καλά έκαναν ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο ή ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Εκείνο όμως που ισχύει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, το εκλογικό σώμα ΠΑΣΟΚ, έχει πλήρως απομακρυνθεί τόσο από τις καταβολές Ανδρέα όσο και από τις καταβολές Σιμίτη. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το κέντρο το έχει χάσει αυτή η σύμπραξη Βενιζέλου-Σαμαρά.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναδεικνύεται μια πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Τσίπρας, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί αυτό το κύμα της απομάκρυνσης ή το κύμα της αποστροφής που δημιούργησαν όλα αυτά τα γεγονότα 12-14, 12-15, να το αφομοιώσει σε ένα πολιτικό σχηματισμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πραγματικά αναδεικνύει την εναλλακτική λύση της εποχής. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι επί της ουσίας εκτός πολιτικού παιχνιδιού και το 2012, με 5 χρόνια καθυστέρηση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκλέγεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί σήμερα, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθύνομαι σε εσάς και σε ολόκληρο το ελληνικό λαό. Λίγες εβδομάδες μετά, στις διπλές εκλογές του 2012, το ΠΑΣΟΚ καταποντίζεται και ο Ευάγγελος Βενιζέλος οδηγεί το κόμμα σε συγκυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Φώτη Κουβέλη. Μια συγκυβέρνηση που κατά πολλούς ευθύνεται για την απομαζικοποίηση του κόμματος. Όταν το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην κυβέρνηση το 2009, υπάρχει μια ιδιότυπη αντίφαση. Από τη μία ήταν το περίφημο λεφτά υπάρχουν και από την άλλη ήταν οι αναγκαιότητες του κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία επιλύεται το Μάιο του 2010 με το μνημόνιο και όλες μετά οι συμφωνίες. Αυτό είναι το ένα, το πολιτικό. Δεν το νομιμοποίησε στο κόμμα, αυτό είναι το οργανωτικό. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι το τέλος του αντιδεξιού εγχειρήματος και επιχειρήματος με την συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση την Οικουμενική με Νέα Δημοκρατία και το ακροδεξιό τότε λαός από την κυβέρνηση Παπαδήμου, το οποίο χάνει το ΠΑΣΟΚ το βασικό του επιχείρημα ως αντιδεξιός πόλος στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, παρότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ήδη από την επάνωδό του στην εξουσία το 1993 ένα προοδευτικό, εξυγχρονιστικό, μεταρρυθμιστικό κόμμα διαχείρισης της εξουσίας, ευρωπαϊκό, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και όλα αυτά, το άρρητο συμβόλαιό του με το εκλογικό του σώμα είχε μείνει στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ότι σας ψηφίζουμε γιατί μας δίνετε. Σας ψηφίζουμε υπό την προϋπόθεση ότι βελτιώνεται διαρκώς, έστω και λίγο, το επίπεδο της ευημερίας μας. Όταν αυτό το συμβόλαιο έσπασε λόγω της χρεοκοπίας, δεν κατάφερε να ξανακολλήσει ποτέ. Δεν φύγαμε εμείς από το ΠΑΣΟΚ. Μας έδιωξε το ΠΑΣΟΚ. Με τις θέσεις του, τη δεξιά στροφή κτλ. Εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ. Δεν εγκατέλειψε ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε τον κόσμο. Με την πολιτική του. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε, έδωσε και κάποιοι άλλοι ήρθαν και τα πήραν. Και εκτός των άλλων, όχι μονάχα τα πήρανε. Φέρανε πράγματα που ήταν άγνωστα για τον Έλληνα πολίτη. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ τελικά γιατί το εγκατέλειψε? Γιατί δεν το πρεσβεύει πλέον. Πώς να το πρεσβεύσει? Δηλαδή, μην να με πρεσβεύσει τώρα. Όταν έβλεπα εγώ υπουργούς μου να πλουτίζουν. Για την ιστορική του διαδρομή και εξέλιξη, νομίζω ότι η πιο αρχηγική περίοδος του ΠΑΣΟΚ ήταν η περίοδος του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία προήγαγε με τις οργανωτικές αλλαγές από το 2004 μέχρι το 2009 την αδιαμεσολάβητη σχέση μεταξύ του ηγέτη και των μελών. Δεν υπήρχαν τα ενδιάμεσα όργανα καθόλου. Η μεγάλη αλλαγή έγινε λόγω των οργανωτικών και πολιτικών αλλαγών που έφερε ο Γιώργος Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η κατάργηση όλων των τοπικών οργανώσεων, η διαφορά, η εισήγηση της έννοιας του φύλου, η εισαγωγή της έννοιας του φύλου, παράλληλα με τα μέλη, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μελών και φύλων, η ουδετεροποίηση των κεντρικών οργανώσεων έδωσε μια ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία στην ηγεσία. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε κανένας να είναι υποψήφιος και το κλειδί ήταν τα δικαιώματα, δηλαδή να πας να επιλέξεις μια ηγεσία. Άρα λοιπόν έχουμε μέλη à la carte. Αυτό είναι στην οργανωτική δομή. Στην ιδεολογική
διαδικασία, υπάρχει μια προσαρμογή του ΠΑΣΟΚ σε νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, όπως κατά την άποψή μου στο 8ο συνέδριο το 2008, όταν θέτει μετεπιτάσεως το ζήτημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως αρνητικού φόρου, το οποίο είναι μια έμπνευση του Φρίντμαν και υλοποίησης νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων. Ο ΠΑΣΟΚ πληρώνει το εξής. Ο ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που έπειθε ότι μπορεί να διαχειριστεί τα κοινωνικά προβλήματα με τέλειο τρόπο, σχεδόν τέλειο τρόπο. Το 9, το 10 κτλ. Διαφάνηκε ότι δεν μπορεί πλέον να είναι εκείνο το κόμμα που εκφράζει τη διαχειριστική τελειότητα. Να σας πω, οι πολίτες, μπορεί οι διανοούμενοι, μπορεί οι επιστήμονες, μπορεί οι διάφοροι φιλόσοφοι κτλ. Να έχουν μεγάλες ιδέες, μεγάλες αφηγήσεις κτλ. Οι ψηφοφόροι όμως, οι πολίτες, οι περισσότεροι εκ των πολιτών, όχι όλοι οι πολίτες φυσικά, ψηφίζουν με βάση και με κανόνα και με γνώμονα το ποιος, κατά τη γνώμη τους, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη διαχειριστική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει μετά το 2000, να το διευκρινίσω. Πριν υπήρχαν ιδεολογίες. Διαχειριστική ικανότητα. Εκεί έχασε το ΠΑΣΟΚ. Έχασε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ότι μπορεί να είναι ο καλός διαχειριστής. Άλλαξε στρατόπεδο. Εγκατέλειψε τις αρχές. Πήγες με άλλα συμφέροντα. Γεια. Απλά πράγματα. Τα παιδιά του κομματικού Σωλήνα κιόλας είναι αυτά που είναι πολύ εύπλαστα. Γι' αυτό θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία πήγε ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Η μοναδική περίπτωση κόμματος που έχει ζήσει την ταπείνωση γραμματίστου, δηλαδή κορυφαία στελέχη, να είναι ο ένας στη Νέα Δημοκρατία και ο άλλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βαθύς ευτελισμός. Η έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν ΠΑΣΟΚ ή ότι το κόμμα ΠΑΣΟΚ επέτρεψε να έχει κάποιον γραμματέα που κάνει μεταγραφή, λες και είναι ποδοσφαιριστής ή, ας το πούμε έτσι, τόσο ορατά για τον κόσμο, απλώς καριερίστας. Η χρεοκοπία είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία και δημιουργήθηκαν καταστροφές στο σύνολο του κοινωνικού ιστού. Δεν είναι μόνο οι φτωχοί ή οι υπάφτωχοι. Καταστράφηκαν και καριέρες σε μεσαίο και σε ανώτερο επίπεδο. Όλες οι οικογένειες, όχι όλες, ένα τμήμα κατάφερε να επιβιώσει, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του κοινωνικού ιστού υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, το σωρευτικό των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ της περίοδου μετά το 1981. Μετά τον εκλογικό σεισμό του 2012 και την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα άλλαξε άρδιν. Ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων αλλά και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στράφηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πολλά στελέχη του κινήματος ακολούθησαν την αντίθετη πορεία, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ μετά την τριετή περιδίνηση Βενιζέλου υπό την ηγεσία της Φόφης Γεννηματά αποτέλεσε πυλώνα ενός εγχειρήματος ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, του κινήματος αλλαγής. Σήμερα άραγε υπάρχει προοδευτική παράταξη? Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέσαμε σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλήσαμε για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα υπάρχει προοδευτική παράταξη στη χώρα? Πρέπει να ορίσουμε τι είναι η προοδευτική παράταξη. Η προοδευτική παράταξη, κατά τη γνώμη ιστορικά, είναι ένα, στην Ελλάδα έχει έναν παράξενο χαρακτήρα, έναν πρωτότυπο χαρακτήρα, ιδιότυπο. Είναι η ελληνική προοδευτική παράταξη, που προέρχεται από το πάντρεμα του βενιζελισμού της δεκαετίας του 30 με την αριστερά. Είναι μια συνάντηση που έγινε στα χρόνια του Μεταξά, όταν οι βενιζελικοί και οι αριστεροί βρέθηκαν συγκρατούμενοι σε φυλακές και συνεξόριστοι σε νησιά και ολοκληρώθηκε στη νεαμική περίοδο, μέσα στο νεαμικό κίνημα. Εκεί διαμορφώθηκε αυτό που τώρα πια λέμε προοδευτική παράταξη ιστορικά. Η προοδευτική παράταξη στην Ελλάδα είναι μια συνάντηση της βενιζελικής παράδοσης με όλα τις τα χαρακτηριστικά που είναι και πατριωτικά, εθνικά και μεταρρυθμιστικά, αστικά, με τους αριστερούς. Μια όσμωση που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 30 και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 40. Αυτό κατά κάποιο τρόπο ρηγματώθηκε στα πρώτα μεταεμφυλιακά χρόνια, τη δεκαετία του 50, έπαψε να λειτουργεί. Και στα τέλη της δεκαετίας του 50, για λόγους ιστορικούς, αρχές της δεκαετίας του 60,
ξαναζωντανεύει. Δηλαδή αυτή η συνάντηση βενιζελικής παράδοσης και αριστεράς που είχε γίνει τη δεκαετία του 30 και 40, ξαναγίνεται τη δεκαετία του 60. Και την περίοδο των Ιουλιανών, φαντάζομαι, οξύνεται. Την περίοδο των Ιουλιανών οξύνεται, μέσα στη δικτατορία συνεχίζεται, με κάποιο τρόπο διαπερνά και την, την πρώτη 20ετία, 30ετία της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε το σήμερα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε πολύ και από την αρχή. Υπάρχει τώρα προοδευτική παράταξη στη χώρα? Κοιτάξτε, με την έννοια το προοδευτικό δεν ξέρω αν είναι. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι και στην αριστερά, είναι κομμάτια τα οποία είναι τώρα και στη δεξιά, κάποια φιλελεύθερα κομμάτια είναι και στην Δημοκρατία. Με τους κλασικούς όρους που ξέρουμε, ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, τώρα το εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα, όπως αυτές ορίζονται από την περιφέρεια της κέντρο-δεξιάς και φτάνουν ως τις παρυφές της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, είναι πλειοψηφία. Που είναι ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να μετρηθεί από 50 έως 60%. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Το θέμα είναι πώς εκφράζεται. Ακριβώς. Και ποιος το εκφράζει. Κομματικά ποιος το εκφράζει. Ποιος το εκφράζει. Ποιος θα μπορούσε. Ποιος θα μπορούσε. Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, εγώ επιμένω, είμαι από αυτούς που επιμένουν σοβαρά ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί η κέντρο-αριστερά, γιατί είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να συσπηρώσει αυτόν τον κόσμο και να μην διαχέεται αυτός ο κόσμος. Όταν υπάρχουν κεντροαριστερές, όταν υπάρχουν ψηφοφόροι που κινούνται σε αυτό το ευρύ φάσμα, οι οποίοι για χίλιους λόγους επιλέγουν κόμματα που είναι από τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, όπως το Βελόπουλο ή τον Βαρουφάκη, υπάρχει πρόβλημα στη χώρα. Σοβαρό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα, εννοώ στον πολιτικό χάρτη της χώρας, είναι πρόβλημα που αφορά το πολιτικό προσωπικό. Ζούμε πλέον σε μια κοινωνία που συντηρητικοποιείται με πολύ έντονους ρυθμούς, που μαθαίνει την νεολαία της ότι δεν υπάρχει πρόοδος, ότι έχει καταρρεύσει η πρόοδος κτλ. Φοβάμαι, μάλλον δεν φοβάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος για προοδευτική παράταξη. Ξέρω όμως το εξής, ότι δεν υπάρχει χώρα που μπορεί να πάει καλά χωρίς μια προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται η κοινωνία από προοδευτικά κόμματα ένα πολιτικό σοκ και ιδεολογικό σοκ. Δηλαδή ρηξικέλευθες προτάσεις, συγκεκριμένες αλλά με προοπτική, αριστερές προτάσεις και όχι διαχείριση της κρίσης του νεοφιλελεύθερου παγκόσμιου και ελληνικού συστήματος. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται. Και εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ που έφτασαν να καταργήσουν και το όνομα ΠΑΣΟΚ και να το πούνε κοινά. Τώρα που παγκόσμιος νεοφιλελευθερισμός έχει οξύνει περισσότερο την πάλη των τάξεων, γιατί όλος ο πλούτος μαζεύτηκε στα χέρια των ολίγων διεθνώς και στα κράτη-μέλη, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ άλλοτε ο σοσιαλισμός με δημοκρατικό πρόσωπο. Είναι φανερό ότι είναι μια εποχή που, η νέα εποχή που φέρνει μπροστά στο προσκήνιο τις αρχές της αξίας της σοσιαλδημοκρατίας. Στην Ελλάδα η βασική ιδέα είναι ότι αυτή η παράταξη που εκφράζει αυτού του τύπου την κεντροαριστερά είναι δική μας παράταξη. Γιατί η πρώτη φορά αριστερά, σε εισαγωγικά, του κυρίου Τσίπρα και των Ανέλ, αποδείχθηκε μια παράταξη που έφερε μια πανίσχυρη δεξιά στην εξουσία. Και δεύτερο, γιατί οι πραγματικές ιδέες, τα προγράμματα και οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές που εμείς εισηγούμαστε και που είναι συνέχεια των πολιτικών των προηγούμενων δεκαετιών, είναι φανερό ότι γίνονται ξανά επίκαιρα. Συγκροτείται στην προοδευτική παράταξη. Στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη διεύρυνση. Την πλειοψηφία θέλω. Και τη δικαιούται η προοδευτική παράταξη, αλλά με βάση και πρόσωπα που υποστηρίζουν προοδευτικές απόψεις. Γιατί δηλώνει ο άλλος, ας πούμε, αριστερός και είναι στον κόσμο του. Όπως είναι και ο δεξιός. Έχει σημασία, δεν αρκεί μόνο τι δηλώνεις. Γιατί στην Ελλάδα είχε πει κάποιος σπουδαίος καλλιτέχνης ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Όχι πια.
Έχει σημασία να δούμε σε ποια κατεύθυνση, για ποια συμφέροντα, για ποιες αρχές και για ποιες αξίες. Και έμπρακτα. Οι αξίες και αρχές ασκούνται έμπρακτα. Όχι να κάνω προπαγάνδα και να δηλώνω άλλα και μετά να πράττω άλλα. Με την έννοια που υπήρχε το Πασόκ την εποχή του και την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Επίσης υπάρχει ένα φαινόμενο. Όλοι να χτυπάνε το Πασόκ, ακόμα και της εποχής εκείνη, τώρα και των υστέρων, αλλά όλοι να προσπαθούν να το μιμηθούν. Υπάρχει βάση κεντρών, αλλά που να εκφράσει σήμερα ένα κόμμα την προθετική παράδειξη δεν υπάρχει σήμερα. Τώρα τι μπορεί να γεννηθεί στην πορεία, μπορεί τώρα παλεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ να το εκφράσει και ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτό είναι σαν γάστρα που πάνω, δεν είναι της ουσίας. Υπάρχει τώρα προοδευτική παράταξη στη χώρα? Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι ναι, υπάρχει και μπορεί. Μπορεί και αυτό που περιμένει ο κόσμος, περιμένει την αλλαγή πάλι. Να ξαναζήσει αυτή την αλλαγή. Μιας προοδευτικής, ριζοσπαστικής, αριστεράς. Δύναμης του κόσμου, του απλού πολίτη. Εκ των πραγμάτων, ο άλλος πόλος του πολιτικού συστήματος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκφράζει τυπικά μεν την προοδευτική παράταξη. Σήμερα το κίνημα αλλαγής, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να καταστεί ηγεμονική δύναμη ή αν όχι να καταστεί ηγεμονική δύναμη, να μιλάμε όρους ηγεμονίας προς τον κόσμο? Εγώ πιστεύω ότι το κίνημα αλλαγής πρέπει να υπερασπιστεί το έργο το παρελθόν του και δεν το έχει κάνει αποτελεσματικά. Και δεν το έχει κάνει επειδή οι σύμμαχοι που είχε κατά καιρούς, όπως τα ποτάμι ή σήμερα οι δυνάμεις που προέρχονται από την Δημάρ, επειδή δεν έχουν αυτή την ιστορική σχέση με το Πασόκ, δεν θέλουν να αναφέρονται στο Πασόκ και στο έργο του. Άρα, το πρώτο λάθος που κάνουν είναι ότι αποτραβηθήκαμε από ένα πεδίο αντιπαράθεσης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, σε όλο αυτό τον κύκλο της μεταπολίτευσης, αναδεικνύοντας το έργο μας, όπου θα είχαμε μια εύκολη νίκη απέναντί τους. Το δεύτερο είναι ότι δεν διατηρήσαμε ισχυρούς τους δεσμούς μας με τον κόσμο, έχοντας μια ξεκάθαρη ταυτότητα. Γιατί το πρόβλημά μας είναι ταυτότικο. Ισχυρή ταυτότητα σημαίνει πρώτον ότι δεν συνεργάζομαι με τον ιστορικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία, και αυτό πρέπει να σαφές σε κάθε επιλογή μας. Και δεύτερον, ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που θα συμπληρώνει άλλα κόμματα για να λύνεται το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας. Ότι είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Όπως το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου την εποχή που είμαστε 13%. Αν εμπεδωθεί αυτή η αντίληψη, επειδή έχουμε προτάσεις για τα τρέχοντα θέματα και ταυτόχρονα αναλυθούν πρωτοβουλίες από την ηγεσία του κίνηματος αλλαγής προς άλλες δυνάμεις που ανήκουν στην αριστερά, μπορεί να συγκροτηθεί μια προοδευτική παράταξη, η οποία θα είναι ηγεμονική, γιατί πιστεύω ότι προοδευτικοί οι αριστεροί πολίτες, οι κεντροαριστεροί πολίτες, οι σοσιαλδημοκράτες πολίτες στην Ελλάδα, είναι πλειοψηφία σχέση με τους συντηρητικούς πολίτες. Γιατί πολλοί, ένα κατεστημένο, θέλουν να ανατραπεί, να αντιστραφεί το ίδρυμα της μεταπολίτευσης και να πάμε σε μια μακροχρόνια ηγεμονία της δεξιάς παράταξης. Θεωρώ ότι συγκλήσεις στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας είναι απαραίτητες και είναι και θεσμικά επιβεβλημένες και πρέπει να το καταλάβουν οι πολιτικές ηγεσίες ένθεν κακήθεν, γιατί η ύπαρξη ενός μεγάλου κόμματος σοσιαλδημοκρατικού ως αντίπαλου πόλου της κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και είναι μια πραγματικότητα, είναι απαραίτητη για την ίδια τη δημοκρατία και για την κοινωνία μας. Το αν αυτό θα λάβει μια κυβερνητική προβολή είναι κάτι που θα απασχολήσει το μέλλον. Αλλά η ύπαρξη ενός τέτοιου πόλου με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητος για να μπορέσει να υπάρξει και ένα ομαλό δημοκρατικό καθεστώς, θα έλεγα, μια δημοκρατική αντιπαράθεση, η οποία μόνο ωφέλη μπορεί να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Η κυριαρχία ενός πόλου πάντοτε οδηγεί σε στρεβλώσεις και επικίνδυνες. Να μην χαθεί εναλλαγή. Βεβαίως, όχι μόνο η εναλλαγή. Να μην χαθεί και ο αντίλογος. Είναι κρίσιμο το να υπάρχει ο αντίλογος, ο υποσχόμενος στην εναλλαγή.
Η πορεία του ΠΑΣΟΚ έχει πολλά να διδάξει σε όσους σήμερα επιχειρούν να εκπροσωπήσουν τον προοδευτικό κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι αν ένα κόμμα θέλει να εκπροσωπήσει τους πολλούς, δεν θα πρέπει να απομακρύνεται από αυτούς. Ή τουλάχιστον έτσι μας είπαν όσοι μας μίλησαν. Τα δημοκρατικά κόμματα, τα οργανωμένα δημοκρατικά, τα εκείνα που υποτίθεται ότι έχουν μια αναφορά στο λαό, δεν πρέπει να αποκόβονται από την κοινωνία. Διότι η ίδια η κοινωνία θα σε φέρει στην εξουσία ή η ίδια η κοινωνία πάλι θα σε φέρει στην αντιπολίτευση. Την επαφή του με τον κόσμο και με την κοινωνία. Η επαφή παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό ήταν. Θέλει επαφή ο κόσμος. Θέλει να μιλήσει μαζί με τον πολιτικό από τα λάθη του ΠΑΣΟΚ. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή για τα μεγάλα συμφέροντα. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πρόταση σωστή έρχονταν από κάτω. Αν έβλεπες κάτι σωστό, το μεταβίβαζες και έφτανες στην κορυφή. Όλα αυτά σας είπα μέχρι μια εποχή. Μετά τη μια εποχή άλλαξαν τα πάντα. Τα αριστερά κόμματα έφερε μια χιλιοπτέρνα, η οποία εγώ την ονομάζω η Κύρκη που μεταμορφώνει τους ανθρώπους που λέγεται εξουσία. Η εξουσία είναι η χιλιοπτέρνα των κομμάτων που ανοίγει την πόρτα στην εσωμάτωση, στο κράτος. Το ΠΑΣΟΚ ως το 81 είχε μία, θα έλεγε κανείς, μία καθαρότητα σαν σε λάμψη διαμαντιών, ότι είναι για το λαό και την πατρίδα. Όταν το έλεγε αυτό, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμιά σκιά. Υπάρχω για το λαό και την πατρίδα. Αυτό, αν δεν το έχει μία παράταξη, αν δεν πείθει ότι στην ηγεσία του, στον κορμό των στελεχών του, στην κατεύθυνσή του είναι για το λαό και την πατρίδα, και όταν ο κόσμος βλέπει τις εκφράσεις του, λέει μέσα του, «Α, Κοσκινάς ετοιμάζεται κανένα υπουργιάκι, καμιά γενική γραμματεία, να έχει κρατικό αυτοκίνητο», τότε είσαι τελειωμένος. Αυτό το στοίχημα το ηθικό πρέπει να ξανακερδιθεί. Ένα πολιτικό κόμμα στη δημοκρατία πρέπει να στηρίζεται στην κοινωνία, στο λαό. Να μην στηρίζεται στην ολιγαρχία ή στους ξένους προστάτες, όποιοι και να είναι αυτοί. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα το οποίο δίδαξε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τα κόμματα είναι φορείς εκπροσώπησης και φορείς ενσωμάτωσης. Αυτό είναι το δίπολο. Έτσι, από τη μία είναι φορείς εκπροσώπησης, δηλαδή εκπροσωπούν συμφέροντα, κοινωνικά συμφέροντα και προσπαθούν να τα κάνουν κρατικές πολιτικές. Και από την άλλη είναι η διαδικασία της ενσωμάτωσης, το οποίο ότι είναι η συνάντηση του κόμματος με το κράτος. Δηλαδή με το κοινοβούλιο, με τους θεσμούς, με θέσεις κρατικές, με τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό που πρέπει να κρατήσει ένα κόμμα είναι ότι θα πρέπει να κρατάει μια ισορροπία. Έτσι, όταν το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε των πολιτικών της απογοήτευσης του κόσμου, της μη συμμετοχής σε κόμματα, της μη συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες, ήδη στη Δυτική Ευρώπη από το 1980, ήδη στην Ελλάδα από το 1990, αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα πια δεν είναι φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών αιτημάτων. Αυτό είναι που τα κόμματα θα πρέπει να προσέξουν. Να είναι σε μία ισορροπία, να μην δηλαδή κρατικοποιούνται τόσο πολύ όσο είναι σήμερα. Η σχέση με το κράτος είναι μοιραία και όχι μόνο των σοσιαλιστικών κομμάτων. Των κομμάτων εξουσίας. Των κομμουνιστικών κομμάτων, των κομμάτων εξουσίας. Και είναι σχέση διαφθαρτική και διαφθοράς. Με ποια έννοια? Δεν εννοώ ότι δεν και καλά, όπως ο κόσμος έχει ένα κινησμό ότι όλοι πάνε για να οικονομήσουν. Δεν εννοώ αυτό. Έχει
ότι ξαστοχάς από το τι υπηρετείς και ότι κατ' ουσίαν είσαι, αν είσαι σοσιαλιστής, είσαι για να αλλάζεις τα πράγματα. Όχι για να συνυπάρεις μαζί τους ή κατά μείζωνα λόγο να ταυτίζεσαι μαζί τους. Η σχέση με το κράτος έχει την παγίδα ότι επειδή αισθάνεσαι μια ισχύ, νομίζεις ότι επειδή μεταβάλλεις τη δικιά σου θέση, μεταβάλλεις και τη θέση των πραγμάτων. Όχι. Το μεγαλύτερο λάθος του Πασόκ, κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν έδωσε την πρέπουσα αξία στη βάση του πάντα, διαχρονικά. Πολλές φορές η πολύχρονη διακυβέρνηση μας οδήγησε στο να αφήσουμε κατά μέρος τα ιδεολογικά και πολιτικά εργαλεία και να προτιμήσουμε τις τεχνικές της εξουσίας, οι οποίες θα μας ανατροφοδοτούσαν με μία δύναμη, αγνώντας πως τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να τον παραπλανήσει, δεν τον νικά στον ελληνικό λαό. Τον έχει σύμμαχο για να νικήσει μαζί με αυτόν τα προβλήματα που βιώνει και ο ίδιος και η χώρα. Πρέπει να ξέρει τον προσδιορισμό του. Πρέπει να μην χάνει κυρίως την ταυτότητά του. Πρέπει να εκφράζει αυτούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Αυτούς για τους οποίους εκφράζουμε σήμερα. Τους μη προνομιούχους. Αυτούς που ήταν κυνηγημένοι. Τους μη έχοντες. Τους εκφράζουμε. Αυτοί ψάχνουν ακόμα στέγη καημένοι. Επίσης, πρέπει να προσέχει όταν κάποια πρόσωπα, έστω και αν είναι υψηλά ιστάμενα, δίνουν αφορμές, θα πρέπει να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, γιατί μετά πληρώνονται ακριβά. Και το Πασόκ το εξυπήρωσε ακριβότερα από όλους. Αυτό που αξίζει να κρατήσει κανείς από το Πασόκ, ιδιαίτερα του 70 και του 80, είναι η ριζοσπαστικοποίηση, είναι η κοινωνική συμμαχία. Έχει μεγάλη σημασία όταν γίνονται μεγάλες αλλαγές να έχουν κοινωνική υποστήριξη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αλλαγές της δεκαετίας του 80 επιβιώσανε. Με μια λησαλέα αντίδραση της δεξιάς τότε, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι την Εθνική Αντίσταση, μέχρι το ΑΣΕΠ αργότερα ή το 1264. Έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα για να δούμε να λιώνει το οικογενειακό δίκαιο ή να καταργεί το συνδικαλιστικό νόμο. Αυτή η αντοχή είναι μεγάλο μάθημα με την έννοια ότι χρειάζεται εκτός από τις ιδέες και τον ριζοσπαστισμό να υπάρχει η κοινωνική αναφορά και η μαζικότητα που πραγματικά να καθιστά το αίτημα για κάθε δημοκρατική ριζοσπαστική αλλαγή και κοινωνικό αίτημα που το οχυρώνει μετά. Να μην μπορεί μετά εύκολα να καταληθεί. Αυτό που ήταν θετικό στο ΠΑΣΟΚ ήταν το αρνητικό στο ΚΚΕ εσωτερικού και στην Ανατολική Αριστερά και το ανάποδο. Ποιο ήταν το θετικό στο ΠΑΣΟΚ? Η δυνατότητά του να πιάνει το παλμό της κοινωνίας, το κοινωνικό, να αφουγκράζεται την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να ακούσει την κοινωνία. Και γι' αυτό, και όχι μόνο λόγω του Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε λόγω του Κώστα Σεβίτη, είχε και αυτές τις επαφές του. Μιλούσε το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και με την κοινωνία. Τι δεν είχε το ΠΑΣΟΚ? Δεν είχε αυτό που είχε το ΚΚΕ εσωτερικού. Το φιλελεύθερο πλεύμα, το αντιεθνικιστικό πλεύμα της ανοιχτής κοινωνίας. Αυτό ακριβώς είναι το θετικό του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι μπορεί να αφουγκράζεται την κοινωνία, και το αρνητικό του εσωτερικού ήταν ότι δεν έπιανε τους παλμούς της κοινωνίας, και το ανάποδο, το αρνητικό του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ο φιλελευθερισμός του δεν έφτασε ποτέ στα επίπεδα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, ο πολιτικός φιλελευθερισμός. Και δεν υπάρχει πραγματικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα χωρίς να ενστερνίζεται τις απόψεις του πολιτικού φιλελευθερισμού. Μεγάλη συνεισφορά, και αυτό θέλω να το βάλεις, η μεγάλη συνεισφορά επίσης του ΠΑΣΟΚ στην χώρα είναι ότι ανανέωσε το πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας μέχρι την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ, τι ήταν? Ήταν τζάκια. Ήταν απόγονοι άλλων πολιτικών. Ήταν άτομα τα οποία εκπαιδεύονταν μόνο και μόνο για να κυβερνήσουν τη χώρα. Αν δει κανείς το χάρτη του πολιτικού προσωπικού της εποχής πρώτου ΠΑΣΟΚ, είναι όλα άτομα τα οποία είναι γιος, πατέρα, εγγονός, κόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανανέωσε το πολιτικό προσωπικό βαθιά. Έδωσε την ευκαιρία, και αυτό είναι άλλη μια μεγάλη κατάκτηση, στον καθένα μας, σε σένα, σε μένα, σε αυτούς που μας βλέπουν,
να μπορούμε μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες να αναδειχθούμε. Και τι έδωσε άλλο. Έδωσε στην κοινωνία το δικαίωμα να ακουμπάει την εξουσία. Γιατί ο καινούριος, αυτός που ήταν, που έγινε, που ήταν τοπικός στέλεχος, που ήταν ένα προβλεπμένο άτομο στην κοινωνία του και που ήταν επαγγελματίας, επιχειρηματίας, επιστήμων, ήταν γνωστός του. Μέχρι τότε η πολιτική ήταν ένα ακριβοθόρητο. Μέχρι το 81 ήταν ένα ακριβοθόρητο άτομο. Ήταν μια ακριβοθόρητη τάξη, για να το πω καλύτερα, η οποία είχε διευθυντή γραφείου, είχε υπαλλήλους. Για να φτάσεις σε αυτόν έπρεπε να περάσεις από 10 φίλτρα. Όσον αφορά τις πελατειακές σχέσεις, οι πελατειακές σχέσεις είναι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1974 ήταν η κύρια μορφή σχέσεις μεταξύ των κυβερνώντων και του λαού. Αντίθετα από ό,τι λέγεται, και εδώ σε ένας από τους δασκάλους μου νομίζω πως το έχει γράψει πολύ σωστά, ο Χρήστος Λυριτζής, έχει μιλήσει για γραφειοκρατική πατρονία. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τι προσπάθησε να κάνει, που συμφωνώ κατά την άποψή μου με αυτή την ανάλυση, προσπάθησε να εντάξει τα αιτήματα της κοινωνίας, όχι έναν φορέα όπως ο βουλευτής ή ο κομματάρχης που κυρίως ήταν στο προδικτατορικό κομματικό σύστημα, αλλά την οργάνωση του κόμματος. Άρα λοιπόν να αποπροσωποποιήσει τις πελατειακές σχέσεις και να τις εντάξει μέσα σε ένα νέο μηχανισμό, το οποίο αυτό λέγεται πολιτικό κόμμα. Αυτό λοιπόν μπορεί να απέχει πολύ από ένα ιδεατό τύπο λειτουργίας ενός κράτους, αλλά ωστόσο αποτελεί κατά την άποψή μου πολύ μεγάλο εξχρονισμό στο ελληνικό κομματικό σύστημα σε σχέση πάντα με αυτό το οποίο είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Μια από τις μεγάλες αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, και για μένα είναι ένα μάθημα για το σύνολο της αριστεράς και για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αυτό, ήταν η αποτυχία του ΠΑΣΟΚ να φτιάξει, να συγκροτήσει ένα αποτελεσματικό, έξυπνο, κοινωνικά προσανατολισμένο κράτος. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που ήταν μέχρι το 1981. Από το 1981 και ύστερα έγινε κατά κάποιο τρόπο και για 2 δεκαετίες το φυσικό κόμμα διακυβέρνησης της Ελλάδας. Δηλαδή, ο φυσικός κυβερνήτης της Ελλάδας. Από το 1981 και μέχρι το 2012, όλη αυτή τη μακρά περίοδο, με μικρά διαλύματα, ακόμα και όταν δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, όλοι νιώθαν ότι η κυβέρνηση είναι του ΠΑΣΟΚ. Ή ότι υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση, είναι ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να ξαναέρθει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Άρα, ό,τι και να ήταν πριν το 1981 το ΠΑΣΟΚ, μετά το 1981 είναι στην πραγματικότητα η παράταξη που ενσωμάτωσε την όρημη μεταπολίτευση και τη διακυβέρνησή της. Με τα καλά και τα κακά. Το ΠΑΣΟΚ προσδιορίσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πολιτικό ανταγωνισμό. Επηρέασε και τη Νέα Δημοκρατία, επηρέασε και την αριστερά, έχει επηρεάσει και σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ. Με ρητορική ΠΑΣΟΚ 81 μπορείς να κάνεις πολιτική το 2020. Ξεχάστε το. Όχι. Είμαι αντίθετος από αυτούς που μιμούνται το ΠΑΣΟΚ. Για δύο λόγους. Πρώτος λόγος. Γιατί είναι το κόμμα στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία που είχε τη μικρότερη διάρκεια ζωής ως μεγάλο κόμμα. Το ξεχνάμε αυτό. Δεύτερον, είναι το κόμμα που ενώ έκανε αρκετές αλλαγές, δεν τις ένταξε σε μια συνεχτική λογική μεταρρυθμίσεων και άρα σε μια λογική δημοσίου συμφέροντος. Η αντιδεξιά ιδεολογία είναι μια πολύ επιφανειακή ιδεολογία. Δεν έχει βάθος και δεν μπορεί να σε οδηγήσει μακριά. Μπορεί να σου δώσει ορισμένες εκλογικές νίκες, και αυτό παίζεται πια, αλλά δεν μπορεί να σε πάει παραπάνω. Ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ή ένα σύγχρονο αριστερό κόμμα με πλειοψηφική προοπτική πρέπει να έχει μια συνεχτική λογική μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο των διεθνών καταναγκασμών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων. Πρέπει δηλαδή να είναι και αποφασισμένο
και έξυπνα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφωνία αν στη μετάβαση υπήρξε υπερβολική, αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να διατηρήσει τα ιστορικά χαρακτηριστικά του, τουλάχιστον τα ιδρυτικά, και να οδηγήσει τα πράγματα σε συγκρούσεις με το σύστημα, θέλετε, με τον καπιταλισμό, δεν ξέρω, να δούμε με τον ΝΑΤΟ, ή αν καλώς έκανε, γιατί η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος, ως έθνος, ως κρατική υπόσταση εκείνη την εποχή, αυτό ακριβώς ήθελε. Είναι περισσότερο ιστορικό ζήτημα πια. Σημασία έχει ότι κύλησε τον τροχό μπροστά, δηλαδή τα πράγματα πήγανε μπροστά. Πόλη αυτή την ιστορία που έζησες, τι κρατάς ως πιο έντονες στιγμές? Κρατάω τον αγώνα, πολύ σημαντικό πράγμα. Σου μιλάω για τρέλα δηλαδή. Έλεγε τώρα, το αν το πω και αυτό χαριτολογώντας, ένας ο βουλευτής ο Καλογύρου, και έλεγε: Γιάννη, ευτυχώς προλάβαμε και κάναμε και παιδιά. Με το δόσιμο που είχαμε στο ΠΑΣΟΚ, θα κάνουμε και παιδιά. Αυτή ήταν μια ωραία πορεία. Διαδικασία. Είχαμε επιχειρήματα, είχαμε θέσεις. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Εμείς εκείνη την εποχή, που σου λέω με τις τοπικές και τα λοιπά, για να διοργανώσουμε μια φυσοκόλληση μια περιοχή, μια πόλη, μα αβούλησαν 50% παιδιά και ξενυχτάγανε όλη το βράδυ. Πηγαίναν δηλαδή για να μην ενοχλούν καθόλου. Και μα κυνήγαγε η αστυνομία. Είχαμε τα προβλήματά μα, α πούμε. Είχαμε ένα πάθο. Το οποίο δεν το βλέπω στη σημερινή εποχή. Άμα θέλει να διεκδικήσει, πρέπει να αγωνιστεί. Τότε οι διοικήσει των νοσοκομείων δεν πληρωνόντουσαν. Εγώ έχω κάνει σε διοίκηση του νοσοκομείου. Και πηγαίναμε όλη μέρα και όλη νύχτα χωρίς αμοιβή. Σήμερα ο καπιταλισμός κινείται σε γραμμική μορφή. Ισοπεδώνει τα πάντα. Διότι δεν έχει αντιστάσεις. Μα και υπάρχει όμως τώρα το ερώτημα, και πώς θα προκύψουν αυτές οι αντιστάσεις? Με αγώνα και πάει. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, 240 λεπτά ίσως να μην ήταν αρκετά για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε εις βάθος αυτό το πολιτικό φαινόμενο που λέγεται ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που σφράγισε την ιστορία της μεταπολίτευσης. Πάντως δείξαμε πολλές πτυχές από το ΠΑΣΟΚ. Πολλές. 1981, έξω από την ΕΟΚ. Πιο πριν, από το 1974. Από το 1974. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δείξαμε όλη τη μεταβολή του ΠΑΣΟΚ, πώς άλλαζε γραμμές, πώς άλλαζε πολιτικές εκφωνήσεις, αρχηγούς, πολιτικές. Μέσα στην παρόδο του χρόνου. Όπως είπαν πάντως και κάποιοι άνθρωποι που δέχθηκαν να μιλήσουν στην Αόρατη την πόλη, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ πέρασε διαφορετικές ιστορικές φάσεις. Δηλαδή ταυτότητά του πέρασε από διαφορετικές στιγμές, νομίζω. Το ερώτημα έγινε με όρους συνέχειας ή με όρους ασυνέχεια. Σωστό. Γιατί νομίζω το θέσαμε και αυτό το ερώτημα. Αν, ας πούμε, η περίοδος Σιμίτη σε σχέση με την περίοδο Παπανδρέου ήταν ένας όρος ασυνέχειας. Σφοδρής διαφοροποίησης ή συνέχειας. Σωστό. Με διαφορετικές εκτιμήσεις. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ενδιαφέρον σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για το ΠΑΣΟΚ, είναι το εξής, ότι μας μιλήσαν άνθρωποι απλοί και στελέχη του κόμματος, υπουργοί. Ορατοί και αόρατοι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αλλάζουν οι εκτιμήσεις αυτών των ανθρώπων, η υποκειμενική τους αντίληψη για το τι σημαίνει ΠΑΣΟΚ, για το τι σημαίνει σοσιαλισμός, για το τι σημαίνει κυβέρνηση μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η απόσταση εξηγεί πολλά και για το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Νομίζω πάντως ότι οι επιστημονικές επισημάνσεις του κύριου Μοσχονά δίνουν έναν χρωματισμό και μία προσέγγιση που είναι χρήσιμη συνολικά. Βέβαια, δεν κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση, αλλά και ακαδημαϊκή οπτική σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής επιστήμης νομίζω ότι έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Για ένα θέμα που είχε και αρκετές έως και αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, μέχρι να δούμε. Είχε, αυτή είναι αλήθεια. Πασόκης εξάλλου, δεν γίνεται. Ο κύριος Μοσχονάς ήταν όντως ένας που πήραμε ίσως ως γκουρού της υπόθεσης αυτής και τον είχαμε ως οδηγό στην προσπάθειά μας αυτή. Όχι, βέβαια.
υποτιμώντας τους υπόλοιπους, όπως επίσης που τους είδαμε όλους, να είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ και η άποψή τους είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Και εμείς, βέβαια, από την πλευρά μας, νομίζω ότι πήραμε και τις κατάλληλες δημοσιογραφικές αποστάσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή τη δουλειά. Και υπενθυμίζω αυτό το οποίο είχε πει ο Φίβος και είχε απόλυτο δίκιο, ότι είχαμε να κάνουμε με ένα υλικό το οποίο είναι κυριολεκτικά σαν αλάτι στη θάλασσα και δεν ξέραμε πού να ξεκινήσουμε, τι να πάρουμε, τι να προτεραιοποιήσουμε. Εν τέλει τα καταφέραμε. Ο κόσμος θα μας κρίνει αν το κάναμε καλά ή κακά. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε κάτι το οποίο το θεωρήσαμε και το θεωρούμε αρκετά δημιουργικό και ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι. Να πούμε όμως και το εξής, ότι πέρα από από το κομματικό φαινόμενο, πέρα από την κριτική που μπορεί να μας κάνουν κάποιοι γιατί ήμασταν ίσως πολύ αυστηροί με την αποτίμηση του φαινομένου ΠΑΣΟΚ, κάποιοι ίσως να μας λέγανε το αντίθετο, να μας πούνε το αντίθετο, ότι είμαστε πολύ επίοικοι. Το σίγουρο είναι ότι. Δεν θα μείνουν όλοι ευχαριστημένοι, αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως, είδαμε την ιστορία ενός κόμματος που δεν υπάρχει πια, αλλά είδαμε και την ιστορία μιας παράταξης η οποία θα υπάρχει για πάντα. Με τις ώρες που υπήρχε, έτσι. Γιατί τυπικά το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να υπάρχει. Συνιστόσα του κοινόλ, ναι. Η παράταξη αυτή αποτελείται από ανθρώπους που τα όρια μεταξύ αυτών δεν είναι σαφή πάντα. Υπάρχουν οι ριζοσπάστες, υπάρχουν οι αριστεροί, υπάρχουν οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι κεντρώοι, οι προοδευτικοί. Όλοι αυτοί πήγανε τη χώρα μπροστά, όχι μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ, μέσα από διάφορους τρόπους άσκησης πολιτικής. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που θα το κρατήσουμε από το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον εγώ αυτό θα ήθελα να κρατήσω ως παρατηρητής, όχι ως συντελεστής του, ότι δεν είναι δυνατόν η δεξιά να παίξει ως ένας παίκτης, όπως πολλοί θα θέλανε, τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει, να το κατορθώσει η προοδευτική παράταξη με την ευρία έννοια, η προοδευτική παράταξη του λαού εννοώ, όχι κάποια κομματική παράταξη, μόνο μέσα από αγώνες. Και είδαμε να το λέει αυτό ένας τέλεχος, ένας ιστορικός τέλεχος φράσεις του ΠΑΣΟΚ, και είναι κάτι το οποίο το έχει πει και η κομμουνιστική αριστερά. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, ο μόνος δρόμος είναι οι αγώνες και οι πάλι. Βέβαια, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τόσο στη φύση όσο και στην πολιτική τα κενά πάντα καλύπτονται. Από εκεί και πέρα εμείς κάναμε την αναγκαία δημοσιογραφική δουλειά για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτές τις 4 ώρες και ο κόσμος να δει και τον εαυτό του, να προβληματιστεί, να συμφωνήσει και να διαφωνήσει, Κυριακό. Με λίγα λόγια, να ενώσουμε δεξιά σοσιαλδημοκρατία που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ με αριστερά, με κόμματα της προοδευτικής παράταξης που υποφίβος. Εντάξει, μεγάλη. Να τα βάλουμε όλα μέσα. Διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές οπτικές. Έτσι κι αλλιώς ισχύει και αυτό που υποφίβος, ότι και μεταξύ μας έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα. Τέλος. Τέλος. Τέλος για φέτος. Τέλος για φέτος. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πούμε καλό βράδυ, αλλά και καλό καλοκαίρι. Η ώρα την πόλη έφτασε στο τέλος της. Από την πλευρά μας έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να γίνει η εκπομπή πράξη. Πρώτα απ' όλα τον Αντώνη του Βολακάκη, την Τένια, τον Μάριο, τον Αντώνη. Όλη την ομάδα Τσαόρα της Πόλης. Όλη την ομάδα Τσαόρα της Πόλης. Περάσαμε αρκετές δύσκολες στιγμές και δημιουργικές στιγμές που είχαν και ένταση και όρεξη για δουλειά, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η όμορφη δουλειά που αφήνουμε για φέτος τουλάχιστον. Ευχαριστήσουμε το Control πάνω. Φυσικά, έτσι, τον κύριο Καλοκαιρινό και τους υπόλοιπους. Φίβο. Και καλό καλοκαίρι σε όλους. Ελπίζουμε τα 10 πρώτα επεισόδια της Τσαόρα της Πόλης να σας φάνηκαν και εσάς ένα αρκετά ενδιαφέρον ταξίδι. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.